Τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία. Αλλά αν έχεις λεφτά και δεν είσαι ευτυχής, είσαι λακαμάς. Εκτός κι αν μιλάμε για πρόβλημα υγείας. Εδώ ο μεγάλος αρχηγός Κλάος Αθανασιάδης μίλησε και είπε ότι ο ΠΑΟΚ είναι ασθενής. Κωστής Ραπτόπουλος, Γιάννης Φιλιτίδης σε μια ήσυχη βραδιά. Εξάλλου μέχρι την 1 Αυγούστου, 30 Ιουλίου, πότε είναι που θα πάρω εγώ μια άδεια 20 ημέρες. Να πάω να ησυχάσω λίγο, να δούμε πού, δεν ξέρω. Μέχρι τότε νομίζω ότι οι εκπομπές πρέπει να είναι χαλαρές, πρέπει να είναι προσαρμοσμένες με το κλίμα του καλοκαιριού και όχι οι μάχημες εκπομπές του Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου κτλ. Πρέπει να πέσουν λίγο οι τόνοι και να απολαύσουμε τις εκπομπές ήρεμα, όμορφα, γιατί πραγματικά με τη ζέστη, με την κατά κάποιο τρόπο υψηλή θερμοκρασία, δεν χρειάζεται να συγχυζόμαστε κιόλας. Εξάλλου, μετά από πολλά άσχημα αποτελέσματα των ομάδων της Θεσσαλονίκης πλην του Ηρακλέους, διότι αν δούμε τα πράγματα ως έχουν, θα δούμε ότι η μοναδική ομάδα η οποία φέτος μπορεί να πενευτεί στη Θεσσαλονίκη ότι έκανε μια αξιοζήλευτη πορεία, κατά πρώτο λόγο είναι η ομάδα του Ηρακλέους, τα υποντίον, πώς τη λένε οι εχθροί της, Κύτρος Πιερίας στο Αφημί. Και η δεύτερη ομάδα είναι ο Αγροτικός Αστήρ, ο οποίος μέσα από τα μπαράζ, τον play out, έκανε μια αξιοθαύμαστη πορεία με προτεργάτη τον Ριαβόγλου, τον Κωνσταντίνο Ριαβόγλου, και κατά δεύτερο λόγο τον Κατσιαμπή με τον Δηλμπέρι, οι οποίοι είναι και φίλοι του φίλου μου, του Γρηγόρη του Κόκκινου. Βάλαν και αυτοί φυσικά το χεράκι τους για να μπορέσει ο Αγροτικός Αστήρ Εβός μου, η ομάδα η οποία όταν τη λέγαμε Βρωμιάρα, Ελεηνή, Λεπρή, όλο το διάστημα αυτό, ο Γρηγόρης ο Κόκκινος έλεγε «Έχει πατάξει το παρελθόν της, δεν υπάρχει όρια βόγλου». Και λέω «Γρηγόρη μου, η βρωμιά δεν έφυγε, η λέπρα δεν έφυγε, αλλά η βρωμιά καθάρισε, η λέπρα καθάρισε». Άρα λοιπόν δικαιωνόμαστε όταν λέγαμε για τους λεπρούς, οι οποίοι όμως για να σωθούν χρησιμοποίησαν ένα μεγάλο παράγοντα, όπως απεδείχθη τον Κώστα Ριαβόγλου, ο οποίος επανήλθε στην ομάδα του Αγροτικού Αστέρα Εβός μου ως διερμηνέας. Διερμηνέας δηλαδή, ποιον διερμηνέας? Των αυτών που είναι στον Εβός μου, των παιχτών της, έχει ξένους παίκτες ο Αγροτικός Αστήρ, κανένα δυο. Μπορεί για αυτούς. Η πλάκα είναι ότι ο Κόκκινος το πίστεψε, ότι ο Ριαβόγλου ήταν ο διερμηνέας του Αγροτικού Αστέρα. Τέλος πάντων, Αγροτικός Αστήρ λοιπόν και Ηρακλής είναι οι κερδισμένοι, οι χαρούμενοι του μηνός Ιουνίου. Από εκεί και πέρα έχουμε τους παοξίδες οι οποίοι είναι στην πεντάδα. Είναι ας πούμε στους πρώτους πέντε. Γι' αυτό δεν γίνεται και σαματάς. Δεν πήγε ο ΠΑΟΚ 8ος να είναι από το, την Τούμπα έξω σήμερα 3.000 και να φωνάζουν και να γαυγίζουν. Εντάξει. Το ότι δεν τράβηξε το τελευταίο χρονικό διάστημα, φταίνε πολλά. Για τα οποία θα μιλήσει ο Κλάος Αθανασιάδης μετά την Τεσσάρα που θα φάει ο ΠΑΟΚ μέσα στην Τρίπολη από τον τοπικό αστέρα της Τρυπόλεως. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.340. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε. Θα διαβάζω και τα πρώτα μηνύματα. Α, δεν ήρθε κανένα. Ναι. Ένα. Για να δω. Δεν ήρθε σε μένα. Ακόμα θα έρθει. Sorry in the data. Τέσσερα. Πέντε. Λοιπόν, γράψτε ό,τι γουστάρετε. Εγώ Facebook δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω. Μπαίνω στο ίντερνετ. Βγαίνω από το ίντερνετ. Μπαίνω στο YouTube. Βγαίνω από το YouTube. Έχω ένα θέμα που δεν μπορώ να μιλήσω στο Facebook. Έχω δηλαδή αυτό το κόλλημα. Δηλαδή έχω μάθει τα πάντα γύρω από, από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Διαβάζω τα πάντα, μπαίνω παντού. Μηνύματα δεν έχω. Γιατί τα πάντα μα χαλάει αυτό συνέχεια, τι φταίω εγώ να... Άσε ρε τώρα να πούμε, εντάξει. Χαλάει συνέχεια αυτή η βιόλα να πούμε. Τέλος πάντων. Θα βρούμε άκρη. SMS. Θα έρθει ο ηχολήπτης. Θα έρθει ο ηχολήπτης να μου και μας τα φτιάξει. Έλα τώρα. Πάτε αυτό το κουμπί, πάτε εκείνο το κουμπί. Πατάμε τα κουμπιά κανονικά. Τι είναι αυτά τα πράγματα να πούμε. Για να δούμε εδώ. Ρε είσαι από εκεί, έβαλα την ημερομηνία και στο ένα date from, date to. Και sorry και sorry και sorry. Εσύ δεν χαλάει να πούμε. Θα το φτιάξει, δεν λέω εγώ όχι. Το φτιάχνει.
Μια χαρά μπήκα στην επόμενη μέρα. 4 έκτου του 15. Να πούμε. Πού είναι εδώ ο φίλος μου, ο Ιχολύπτης, ο παδός του Πανσεραϊκού. Ο Αμάντα Ντά θα έρθει. Ο Γόης θα έρθει. Τι έγινε, ναι. Φουσκώσες από τα βάρη. Τι έγινε. Μάλιστα. Θα το φτιάξει. Έτσι λοιπόν. Η μόνη ομάδα η οποία χαίρεται σήμερα είναι ο Ηρακλής κατά πρώτο λόγο και η δεύτερη είναι ο Αγροτικός Αστέρας. Ο ΠΑΟΚ. Να παίρνει και Ξάνθη καρακύπελο. Γινόταν χουλιαμάς μεγάλος. Εντάξει, οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ δεν νομίζω ότι είναι και πολύ στεναχωρεμένοι. Η μόνη τους στεναχώρια είναι ότι ανέβηκε ο Ηρακλής κατηγορία. Σου λέει τώρα ποιος τους ακούει αυτούς κάθε μέρα αυτή η βιόλα να βγαίνουν και να προκαλούν και να κάνουν. Εντάξει. Τι... Λοιπόν, τι πατάζε με δάκια εδώ πέρα. Λοιπόν, ποιο κλικ. Το κλείνεις και το ξανανοίγεις. Το κλείνεις και το ξανανοίγεις. Τι είναι αυτά, ρε. Μηχανήματα είναι αυτά να πω. Μηχανήματα είναι για το εκπληκτικό Μετρόπολης, το πρώτο σε αριθμό να μου φυλάζουν. Πρέπει να βρουν μια οθόνη η οποία να φωνάζω εγώ. Άνοιξε ο κομπιούτερ να λέει και να ανοίγει. Δεν μπορώ να μπω. Είμαστε απίστευτοι. Και χωρίς αντίπαλο να πέσαμε πάλι θα χάναμε. Έρε καημένε ΠΑΟΚ, πώς εγκατάντησαν οι νεοπαοξίδες. Σε άλλα χρόνια θα έπεφτε πίσα και πούπουλα. Λέω Βασίλης από Βέρεια. Ποια άλλα χρόνια είναι μεγάλε. Σήμερα έγινε το μάτς στην Τούμπα. Ήταν και κάτι κοπέλες με τους φίλους τους. Καμιά 1800 στην Τούμπα ήταν. Αυτοί δηλώσαν 4.500 Klein Mine. Πρώτη φορά βλέπω εγώ ΠΑΕ να δηλώνει περισσότερο κόσμο από ό,τι ήταν στην Κερκίδα. Δηλαδή κάποτε όταν κατέβαιναν οι παοξίδες να πούμε για πώς το λένε που πηγαίνανε και κάναν διαμαρτυρίες για εκείνα τα χρόνια τα παλιά και δεν πηγαίνανε πολύ, τους ζωγραφίζαμε να πούμε έναν. Έτσι γινότανε παλιά. Πριν δεν υπήρχαν Facebook, δεν υπήρχε τίποτα. Και εκεί που ήταν καμιά 100 παοξίδες βλέπες 5.000 ζωγραφισμένους γύρω-γύρω. Βέβαια. Ραπ σεβόμενος το μισό ευρώ, σε παρακαλώ, περιέγραψε λίγο το δημόσιο υπάλληλο της δεκαετίας του 80. Ενώ ανέφερε λίγο τα χαρακτηριστικά του. Ευχαριστώ. Φίλε, τι χαρακτηριστικά. Δημόσιος υπάλληλος δεκαετία του 80. Παλιός κομμουνιστής. ΚΚ που πούλησε το κόμμα του για να γίνει Πασόκ. Ήταν αυτό ο σοσιαλισμός. Η αλλαγή. Μούσι άπλητο, γιακάς μεγάλος, πέδιλο κάλτσα. Μόλις μπήκε στο δημόσιο να πούμε, ξυνιαρίστηκε, έκοψε λίγο το μουσι να πούμε, το ξύρισε, πλήθηκε, έβγαλε την ψήρα να πούμε από το γιακά, μίκρινε το πουκάμισο να πούμε, το έκανε σινιέ, έβαλε λουστρίνη, παπούτσι κτλ. Έτσι. Δούλευε 3 ώρες, πληρωνόταν για 8, μπορεί να μην δούλευε καμία ώρα, να πληρωνόταν για 10. Έβγαινε σύνταξη στα 47-48 του χρόνια, με 20 χρόνια ξέρω κτλ. Έπαιρνε κάτι εφάπαξ 100 χιλιάρικα. Εντάξει, φάγανε καλά. Φάγανε καλά. Τώρα βλέπουν τα παιδιά, τους, τα εγγόνια, τους να πηγαίνουν με 4 πτυχία, 3 γαλλικά, 4 πιάνο και ιστορίες, μετανάστες. Και βρίζουν. Αυτοί οι οποίοι φάγανε τα σωθικά τους τόσα χρόνια, βρίζουν το Πασόκ. Βρίζουν τα κόμματα, βρίζουν τους πολιτικούς. Αυτοί οι 65άριδες είναι οι μεγαλύτερες λέρες να πούμε, που υπάρχουν στη φύση. Οι Έλληνες. Αυτοί εδώ πέρα, οι περίεργοι, που έχουν μούτρα 25, 25, 30 χρόνια, ρημάξαν την κατάσταση. Έχουν μούρτρα και κάνουν κριτική. Αυτοί οι οποίοι θα πρέπει στα 80 τους να μην τους παίρνουν ούτε στα γυροκομεία. Η γενιά αυτών. Ποια είναι η γενιά αυτή? Η γενιά του Πολυτεχνείου. 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54-340. Λοιπόν, ρε ράπ είσαι γίγαντας. Τους τα έλεγες ότι τους συμφέρει να το πάρει ο Γαύρος και σε βρίζανε, λέει. Για άλλη μια φορά δικαιώνεσαι. Βέβαια. Βέβαια. Τους συνέβαινε να το πάρει ο Γαύρος. Στο Ολυμπιακό Ξάνθη όμως τα ταγάρια ήταν με την Ξάνθη. Και σήμερα, άμα η Ξάνθη έπαιρνε το κύπελο, δεν θα βγαίνα στην Ευρώπη τα αρχιταγάρια του κερατά. Τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία, αλλά καλύτερα να κλαις μέσα σε μια Mercedes παρά πάνω σε ένα ποδήλατο. Ο Άδωνης Δονζουάνογλου λέει ο 085. Σίγουρα. Όλοι έχουν προβλήματα. Όλοι. Ακόμα και ο Νάσης. Είχε μεγάλα προβλήματα. Ακόμα και ο Νάσης. Ποιος πέθανε από τον καημό του. Ποιος έβγαλε την κόρη του, η οποία ήταν μπερδεμένη. Φάγανε εκεί τον παλίκαρο το γιο του, έτσι λένε. Παντρεύτηκε εκεί την ασχημογυναίκα την Τζάκη. Δηλαδή, με προγραμμιές. Και αυτός είχε θέματα. Πώς θα γίνει. Το φυλάγαν κάτι οι γορίλες. Δεν ήταν ευτυχής. Αλλά δεν ήταν ευτυχής και αυτός που δεν έχει ψηλή. Καλύτερα να είσαι ο Νάσης και να μην έχεις την ευτυχία σου, παρά να είσαι απένταρος και να μην έχεις την ευτυχία σου. Θα μου πεις τώρα τι φιλοσοφίες πιάσαμε. Πάντως η αλήθεια είναι είτε με λεφτά είτε χωρίς λεφτά.
Ένα πρόβλημα θα το έχεις, ένα κουσούρι θα το έχεις, ένα μπελά θα τον έχεις. Έτσι είναι. Ένα πρόβλημα θα υπάρχει. Πώς θα γίνει να πούμε, επειδή έχεις λεφτά. Μη σου πω ότι άμα έχεις περισσότερα λεφτά, μεγαλώνουν και τα προβλήματα. Πώς γίνεται αυτό δεν ξέρω. Ράπη μεγάλη ΑΕΚΑΡΑ έκλεισε φιλικό για τις 8 Αυγούστου στο ΆΚΑ με τον κάτοχο του Europa League Σεβίλη. Σχολίασέ το. Να βγάλει κανένα Φράγκο Μελισανίδης να σας κάνει καμιά κουτσομεταγραφή. Θες να σας σχολιάσω. Πού είναι ρε, πώς τη λένε ρε, Γιάννη, η Αγία Σοφιά. Πού είναι η Αγία Σοφιά. Πού είναι ο Τρούλος ρε της Αγίας Σοφιάς, Ναούμε. Πού είναι, Ναούμε, οι καμπάνες της Αγίας Σοφιάς, πού είναι. Πού το γήπεδο Στολίδη. Εδώ και πόσους μήνες πήρατε το OK από, την, από το Δήμο και τους υπόλοιπους. Κάνατε ολόκληρους καυγάδες, πήγε ο Ρίζινα, έκανε μπινελίκια ιστορίες κόλπα. Πού είναι, ρε. Και λέει, σφιχτοί θα είμαστε τώρα φέτος. Σώπα ρε Μελισάνη που θα είσαι σφιχτός. Τον Εσχέρ πήρε ο άλλος, θα είσαι σφιχτός. Να σε δω τώρα Μελισανίδη μου, να σε δω. Τέλος πάντων, από την Τούμπα θα περάσεις. Για πιο μεγάλα πράγματα λέω. Τι μπορείς να κάνεις. Καλημέρα Κωστίνα, τα πρωτοσέλιδα αύριο με τον Άρμεξεν. Και να ο προπονητής ο Λατίνος που θέλει να φέρει. Και να τα Αετόπουλα και να οι θέρμοι κυρίες και κύριοι τρέχει διαγωνισμός. Αυτά είναι παλιά, ρε. Αυτά είναι παλιά. Τόσα χρόνια. Πήρα καφέ, πήρα. Με έφερες γι' αυτό. Σε ρέος είσαι, ρε. Έλα τώρα. Έλα και εσύ, σταμάτα. Είναι ταχυδυναμικός ο δικός σου. Μια καλή σέντρα δεν έβγαλε να πούμε. Καλός, χρυσός, τριπλέρο, ωραίος. Μια σέντρα καλή. Βάλ τον εκεί να κάνει 100 χτυπήματα με την μπάλα στα πόδια. Καλός, χρυσός, ωραίος. Δηλαδή, απ' τα ξύναν τελείωσε η δημόσια υπάλληλη. Αν τα ξύνανε, λέει, με δυο χέρια και με τα πόδια. Αφήναν νύχη και μανικιούρ στο πόδι. Αν τα ξύνανε, λέει. Πρώτα κάνα πατέρα σου, κάνα παππού σου να σε μπουνε. Πώς τα ξύνανε, να πούμε οι παλιοί. Τα φρύδια τους. Ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ είναι ο Ολυμπιακός. Ο 403 λέει. Και λέει από δίπλα, χω, ρε δώστε του χρόνου στο ΠΑΟΚ Ηρακλής, 15.000 εισιτήρια στους Ηρακλειδείς, να γεμίσει αυτή η τούμπα. Πω, τι τούμπα ήταν αυτή, ρε. Την είδες. Πιο άδεια από το κεφάλι μου ήταν. Το κεφάλι το δικό μου, με την κορτιζόνη τόσο καιρό, έβγαλε μαλλιά. Αυτή η τούμπα, τι ήταν αυτό το πράγμα. Και να πηγαίνει να μου και να πέφτει η κάμερα σε κοπελίτσες 18, 19, 20 χρονών. Να χάνει ο ΠΑΟΚ ένα 0 και αυτές ξέρεις τι να λένε. Αχ, καλέ, τι ωραίο παιδί ο Παπάζογλου. Καλέ, τι κούκλος είναι αυτός. Πω. Ευτυχώς ήρθε ο Παπάζογλου και είδαμε και έναν ωραίο άντρα. Δηλαδή, 22 ποδοσφαιριστές, αν είδαμε κανέναν ωραίο. Ποιος ωραίος να παίζει σήμερα. Ο Φιντανίδης. Ποιος να ήταν ωραίος σήμερα. Ο Λαζαρίδης. Άντε, ο Λαζαρίδης είναι αρενοπός. Είναι ωραίος. Είναι αυτός κτλ. Ο Νάστος. Τρώγεται και ο Νάστος. Ο Κουρμπούνοφ, ο θερματοφύλακας. Σαν αδερφός μικρός του Σούλη Παπαδόπουλου, είδες Μούρι ρε, φοβερός. Ο άλλος έβαλε αριστερό μπακ, παιδιά, αριστερό μπακ, τον Άστο. Τον Άστο. Και πήγε από εκεί ο Κωνσταντινίδης και ο Κίτσου, τον κάνανε κουτό με 6-7 φορές, αλλά τα γεμίσματα να πούμε δεν ήταν όπως έπρεπε, λέω εγώ. Έβαλε αριστερό μπακ, τον Άστο. Σέντερ μπακ, ο οποίος παίζει καμιά φορά δεξί μπακ, δεν έχει ανεβάσματα. Και τον έβαλε ο Νόμπιας αριστερό μπακ. Μπακ χαφ. Γιατί έπαιξε με λίμπερο τον Κατσουράνη. 5-3-2 έπαιξε. Το σύστημα του Νίκου Αλέφαντου βέβαια. Τον οποίο εσείς περιφρονάτε. Και λέτε ιστορίες. Και ο Αλέφαντος έχει πει για Κατσουράνη λίμπερο. Πάρτο 0-1 μες στην Τούμπα. Έχει μιλήσει για εξάρι κουτρουμπί. Πάρτο 4 μες στη λεωφόρο. Πάρε το 0-1 μες στην Τούμπα. Πάρτο 3 μες στη λεωφόρο. Εσείς που κοροϊδεύετε τον Αλέφαντο, ρε. Μπαλαδόφατσε Θεσσαλονίκη, όλοι εδώ πάνω, όλοι εσείς. Κοροϊδεύετε τον Αλέφαντο επειδή είναι λίγο παράφρον. Έχει χάσει λίγο το μυαλό του, να πούμε, είναι λίγο τρελάρας. Αλλά και απ' την άλλη, ρε Μαρινάκη, αυτό τον ΠΑΟΚ φοβήθηκες. Ρε δειλέ άντρα. Και αυτό τον ΠΑΟΚ έγινες ξεφτύλα, να πούμε, με την ΕΠΟ. Με αυτή την ΕΠΟ την ήλεγες και τους διαιτητές, να πούμε, για να περάσεις αυτό τον ΠΑΟΚ, ρε. Χέστη Μαρινάκη, φοβήθηκες αυτό τον ΠΑΟΚ. Χωρίς τσαλδάρι μέσα, κέντρο δεν υπάρχει. Χωρίς τσαλδάρι. Ο άλλος αναπολούσε τον Κατσίκα. Όρτι, τι σούπα ήταν αυτή που έφαγε εσύ ο Βίτορας και ο Τζαβέλας. Τον έβαλε πλάτη ο άλλος να πούμε. Όχι ρε μεγάλε να πούμε. Και τι έγινε ο άλλος, θύμωσε ο Κλάους. Έκανε παοξιδηλίκη ο Κλάους. Ωραία είναι αυτά, παοξιδηλίκια. Έκανε το τόξο να πούμε, τι έκανε ο άλλος ο Καραμάνος. Του πήρε μέσα στην περιοχή, του έκανε κουτού να πούμε. Πλάσαρε εκεί ο Φουκαράς ο Ιντάς, τι να κάνει, ο καημένος.
Και έκανε να μου χειρονομία σου στου άλλου και πώ ήταν οι άλλοι. 6-7 γκόμενε. Εγώ λέω το μάτι σε καμιά γκόμενε. Θύρα 2 έκρισε ο Καραμάνο. Είδε κάνα δύο γκόμενε εκεί οι οποίε κοιτάζανε και λέει ο Καραμάνο σου καλέ, μη φωνάζετε καλέ. Και πάει η κερκίδα να πούμε εκεί πέρα. Δείχνει ο κάμεραμαν τι γκομενίτσε 18-20 χρονών, 22-21 φοιτητριούλε, πιτσιρίκε. Και βλέπανε να πούμε τον Παπάζογλου καλέ. Τι ωραίο άντρα είναι αυτό. Εμείς στην ομάδα μας κανέναν ωραίο δεν έχουμε. Και ήρθανε να δουν τον Παπάζογλου. Περισσότεροι δηλαδή ήταν εγκόμενες που ήρθαν να δουν τον Παπάζογλου. Κάτω από 2.000 θεατές η Τούμπα. Πλησίασε λίγο επίπεδα Βουλινού. Η αλήθεια είναι. Εποχές Βουλινού θύμισε η Τούμπα. Και μετά το Ου. Το Ου γιατί έγινε. Ποιο γιου χάρατε τον Καχλαμάνο. Πώς το λένε ή τον Μπάοκ. Και ευτυχώς δεν εδέησε. Να πετάξει κανένα Ναπολεόνι center for αντί του Παπάζογλου άλλο στα τελευταία 20 λεπτά να μπει με στα δίκτυα εκεί κάνα 0-3 και να έχουμε. Εντάξει, 0-1 λες εντάξει, να ούμε. Του χρόνου να ούμε, να δούμε, να ούμε. Εντάξει. Τώρα περιμένει ο άλλο να κάνει να πούμε διαρκεία. Θα μου πει βγήκε ο Σακπατζίδης από τη φυλακή. Μπορεί να κάνει καμιά 6-7 χιλιάδες έτσι για να έχουμε το καλό ερώτημα. Βέβαια. Περιμένει διαρκεία ο άλλο. Ο άλλο θα πουλήσει καμιά 20.000 φανέλες του ΕΣΚΕΝ. 30.000 φανέλες του ΕΣΚΕΝ. Ασλαμάς. Ο ΠΑΟΚ θα είχε ελπίδες αν ο Νομπόα είχε φύγει πριν τα playoffs στο Κόπα Αμέρικα. Τι λέει ασλαμά που χάθηκες να πούμε. Άλλο μήνυμα. Λαμόγιο Βάζελος. Ραπτόπουλε Λαμόγιο εδώ. Μήπως είδες τον Τζόρνταν. Είχε πει λέει ότι θα με κεράσει καφέ στο μαγαζί του λέει και τον ψάχνω όλη μέρα. Τι θα γίνει. Μιλάει η μεγαλύτερη κούτρα της Βορείου Ελλάδος τώρα. Το Λαμόγιο Βάζελος. Κλείσε το ρήμα το τηλέφωνο κόκκινος. Είχα ειδική περίπτωση σήμερα, Γρηγόρια Κόκκινε. Πάπα Βασιλείου, μουσικός. Καλησπέρα, Κώστα. Κάτσε να διαβάσω. Τώρα θα μου λέτε γιατί μου τα στέλνω στο κινητό. Έχει και 50 μηνύματα εδώ πέρα. Λοιπόν, καλησπέρα, Κώστα. Σε ακούμε μέρα νύχτα. Πες τι να κάνουμε για να βγούμε β' εθνική. Ο λαός πάγωσε με τις. Ναι, πού να που γίνονται. Πάντα φίλος. Μουσικός Βασίλη Πάπα Βασιλείου. Θες να πάμε σε διάλειμμα. Κακώς διαβάζω μηνύματα από το κινητό. Δεν μου λες, από το Facebook άμα ήταν το ίδιο, δεν είναι. Έχεις παίκτες, πάω στον ΠΑΟΚ πάλι, έχεις παίκτες οι οποίοι δεν είναι ταχυδυναμικοί οι περισσότεροι. Τους έχεις αγύμναστους και απροπόνητους, δηλαδή και στη γενική αντοχή και τους έχεις και αγύμναστους στο 0-10, 0-20, 0-30 μέτρα. Αν εξαιρέσεις τον Γκάτσε ο οποίος έχει απειβδίσει να τρέχει ένα χρόνο, να καλύπτει τον Τζιόλι, να καλύπτει τον Ομπόα, να καλύπτει τον οποιοδήποτε χαφ, ο οποίος δεν μαρκάρει κτλ. Να τον έχεις να πούμε χαφ. Να πηγαίνεις να τον κάνεις οχτάρι, να τον κάνεις δεκάρι, να σουτάρι, να έρχεται πλάγια στα μαρκαρίσματα κτλ. Αν εξαιρέσεις λοιπόν τον Κίτσιου και τον Γκάτσε, α, έβαλε τον Κωνσταντινίδη. 21 χρονών έπαθε θλάση. Δεν είναι δυνατό ρε. 21 χρονών με χαμηλό έτσι, πώς το λένε, εύπλαστο σώμα στο 1,70 κοντά. 1,69 πόσο είναι κοντός. 21 χρονών παιδί, ο οποίος δεν έπαιξε φέτος βασικός. Να πάθει θλάση. Αυτό και μόνο να πούμε δηλώνει ότι ο ΠΑΟΚ είναι απροπόνητα κορμιά. Και αν μερικοί το έχουν ρίξει και στο ουίσκι και σε κάνα πίδημα από το πρωί μέχρι το βράδυ και ιστορίες τέτοιες, πάρ τους προσαγωγούς, πάρ τις θλάσεις, πάρ τα κιλά, πάρ τα μάγουλα. Έτσι είναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε
Ο κακός Ατρόμητος, ο κουρασμένος Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος που έκανε μαραθώνιο για να πάει στα play-off και μπήκε και λέει μπουφ, ήρθα κι εγώ τελευταίος, μπήκα ρε γαμό, το μπήκα μέσα. Έρχεται σε 3-5-2, μέσα σε ένα 3-5-2 που έχει full back τον Άστο του 1-92. Ο Νάστος είναι στόπερ, όπως είναι ο, αχ το ξεχνάω, ο Μπέρτος. Αυτά τα κορμιά ρε, δεν τα βάζει στη γραμμή. Και παίζεις Κατσουράνη, Λίμπερο, Λαζαρίδη, Φιντανίδη, στα 37 ο Φιντανίδης, ο Λαζαρίδης, ο Κυβρακίδης, δεξί μπακ χαφ, καλός είναι αυτός, ανέβα κατέβα κοντός, τρίτο στόπερο Κατσουράνης, δύο χαφ, κόφτες δηλαδή, το μορφόπεδο κορυφή, Ούμπιντες και, ποιος έπαιζε αριστερά, ο Καραμάνος ο Άργος, ποιος τους έχει κάνει ρόμπες, για άνετα 0-1. Και αντί να έχει πίεση και τα λοιπά, του έδωσε την κατοχή. Πάρ' την κατοχή σου λέει. Και άμα του έστριβε το μυαλό να βάλει τον Ναπολεόνι το τελευταίο 20 λεπτό αντί του Παπάζογλου, θα μπαίναν μέσα στα δίχτυα. Θα γινόταν 0-2-0-3. Δηλαδή του κάνει και ο fair play ο Νόμπλιας, ο κοντός. Του κάνει το κοντός fair play. Και φτάνουμε στο σημείο να λέμε, να λέει τα αποδυτήρια και τα λοιπά. Είναι δυνατόν. Έχετε τα πλούσια τα LA. Έχετε τον άλλο πληρώνει κατά 30 του μηνός. Κερκίδα δεν φωνάζει. Πάω Κάρης δεν υπάρχει. Μια ομάδα μια πόλη. Λένε οι άλλοι μια ομάδα μια πόλη. Είμαστε ευχαριστημένοι λέει. Μια ομάδα μια πόλη. Πάει ο άλλος και τους λέει φουλ πάμε για πρωτάθλημα. Ξυπράνει παοξίδες οι ρεπόρτερ, οι δημοσιογράφοι και τα λοιπά, η παραγωγή. Να πουλήσουν τον ΠΑΟΚ. Πάει για πρωτάθλημα. Του στείλουν και 4-5 διαιτησίες οι άλλοι από κάτω. Να ο Πάοκ αδικημένος, Πάοκ ψιπετιών, ο Πάοκ τα ετόπουλα και ιστορίες. Παραμύθια πουλάνε φύλλα και ιστορίες. Οι άλλοι που ντε μεκ ναι και κλείσανε, δεν λέω, δεν μιλάω να πούμε. Φτάσαμε στο σημείο να τερματίσει ο Πάοκ τελευταίος από ό,τι φαίνεται. Γιατί όπως είπε ο Αθανασιάδης, δεν υπάρχει λέει περίπτωση. Θα χάσουμε και εκεί. Γιατί του κάνει ερώτηση ο άλλος από τον Νόβα. Την Νόβα, πώς τη λένε. Ναι, λέει, μα λέει, ξέρω εγώ, μήπως υπάρχει τελευταία στιγμή, γίνει καμιά ιστορία. Ο Ατρόμητος θα δούμε, είναι αυτό και τα λοιπά. Λέει, άσε, αφήστε, δεν βλέπετε, λέει, πώς είμαστε. Σερνόμαστε να πούμε. Και ο λαϊκισμός, Να κάνουμε μαγκιά. Αυτά γινόταν το 60. Μαγκιές που κάνει ο Κάτσε σήμερα στην Τούμπα και πώς το λένε, ο Αθανασιάδης, να πάνε να κάνουν τον Καραμάνο, τι και τα λοιπά. Τέτοιες μαγκιές κάνανε ο Χασιώτης με τον πατέρα μου. Πουλούσα από οξυδηλίκη. Δεκαετία του 60. Χασιώτης πρώτος, Λιτόπουλος δεύτερος, τρίτος ο πατέρας μου. Πάος. Έβαλε ένα γκόλο Νεστορίδης στο 120 εδώ πέρα τον ΠΑΟΚ 1-1. Πάει ο Παπαποστόλης στη 4 λέει σας πήδηξα, τους κάνει τη χειρονομία. Πάει το παλικαράκι ο πατέρας μου, τραβάει ένα βρωμόξυλο τον άλλο, τον ξαπλώνει κάτω. Να φτάρα, αυτά γίνονταν πριν 50 χρόνια. Μπουνιά τον ανθρωπάκο, πάρ τον κάτω, τον Παπαποστόλο. Τι έκανε στο φιλάθλος μας με χειρονομία. Άστε τα ρε αυτά, παίξτε μπάλα. Τον έκανε ο Νεστορίδης κουτό τον πατέρα μου και τον συγχωρεμένο, πώς το λέγαν τον άλλο, τον center back. Τους έκανε κουτούς μόνο ο Νεστορίδης εκεί. Τους έβαζε μέσα στα δίκτυα. Πλάκα τους έκανε. Στην Τούμπα, στη Φιλαδέλφια. Πάει, δέρνουν τον άλλο γιατί έκανε χειρονομία. Ρε, έβαλε τον γκολ. Τι το δέρνει τον ανθρωπάκο. Πάει και ο άλλος του βάζει τον γκολ. Νια, πάει εκεί το σκατό, κάτσε να μην κάνει. Νια. Πάει στον άλλο το ολόκληρο γαϊδρό, του τραβήξε ένα μπουνίδι άλλο τον κάτσε να το φυτέψει με στη γη. Μια πάει κάνει μαγκέ. Και ο Κλάους να πουλήσει παοξιδηλίκη, δεν μετράνε αυτά. Παοξιδηλίκη γιατί έκανε όλα στη χειρονομία στην κερκίδα να πούμε κάτι έγινε. Και δεν έκανε και αυτό που έκανε ο Παπαποστόλου, να τους κάνει σας έκανα ξέρω εγώ χειρονομία κτλ. Έκανε το τόξο, τι έκανε ξέρω εγώ. Τι τους είπε σους. Τι είπε σους, δηλαδή 6 γκόμενες ήταν εκεί. 6 κοπελίτσες, ήταν 2 φοιτήτριες και 5 από το σχολείο. Τι ήταν η Τούμπα δηλαδή να τους κάνει σους. Δηλαδή χρειαζόταν να βάλει γκολ για να κάνει Τούμπα σους. Η Τούμπα έκανε σους να πούμε συνέχεια, σους. Τι να ακούσουν 1200 άτομα, 1800 άτομα. Και από τα 800 να γυναίκες με τα κινητά και τα εισφών, πώς τα λένε αυτά. Τούμπα είναι αυτή. Ρε. Άντε από εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Έχουμε και τη μεγάλη Ραχλάρα. Πήρε τον πόντο. Θριάμβευσε. Και τώρα είναι να κάνει λέει μεταγραφές. Να κλείσει προπονητή. Μπορεί να τον έχει κύριε Μάνο τον προπονητή σου με 20 χιλιάρικα το χρόνο. Πού στο άθενδρο είναι. Ο παγώνης στο Λαγκαδά πιο πολλά παίρνει. Άντα τα πούμε και με εσάς. Έχουμε λέει προπονητή
μεγάλος προπονητής, το ζητάνε ομάδες 20 χιλιάρικα το χρόνο. Έπρεπε 20 χιλιάρικα. Στην επανομία άλλος παραπάνω παίρνει. Πλάκα κάνεις εδώ τώρα. Στο Πίνδα Κίτρους, ρε, εκεί στο χωριό με τα λουκάνικα να πούμε. Παραπάνω παίρνει, βρε, ο προπονητής. Πάμε του κάνει ένα συμβόλαιο 80 χιλιάρικα το χρόνο, 100, 90. Να λιγδώσει τα τεράκι του, να πούμε, του ανθρώπου. Τώρα έχει με 20 χιλιάρικα το χρόνο, σπαγκολεμέ να πούμε. Σπαγκολεμέ. Πάρει κανένα μπέκτη εκεί, πάρει τον Κλέιτον να σωθεί. Πάρει τον Κλέιτον, εντάξει, δεκάρι. Θα θωρακίσει την ομάδα σου. Τώρα ο Μυροφορίδης θα φύγει, θα μείνει, θα φύγει, λέω εγώ. Θα φύγει, λέω εγώ. Αλλά ο Ηρακλής είναι μια ιστορία η οποία αυτή τη στιγμή είναι ο νούμερο ένα χαρούμενος φίλαθλος και οπαδός στην πόλη. Πετάρχει το αγροτικό σας τύριευός μου του φίλου μας του Δηλμπέρη και του Κατσιαμπή. Αλλά με Ριαβόγλου από πίσω, κόκκινε, Ριαβόγλου από πίσω. Καλή είναι και η άλλη, δεν λέω εγώ. Δεν λέω τα παιδιά δεν είναι καλοί προπονητές και εξελίξιμοι. Αλλά μην με βγάζει τώρα ο φίλος μου Δηλμπέρης. Καλά την πήγε τη δουλειά, συγχαρητήρια και στο Δηλμπέρη. Αλλά άμα δεν ήταν ο άλλος ο λεπρός εκεί πέρα, ναι, θα ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα. Λέω εγώ. Εγώ τι να κάνω τώρα, λέει, ο άλλος. Εσύ τα περιμένεις. Εσύ τα περιμένεις. Εσύ ξεκίνησες καλά, τελείωσες καλά, εσύ τα περιμένεις. Εσύ τα περιμένεις. Και στο άλλο το γουρούνι από κυρία από τα ανατολικά δεν πηγαίνεις. Θα σε δώσει εκείνος. Είναι γάιδαρος. Εκείνος θέλει... Κύριος θέλει πλακέτα. Πλάκα θέλει εκείνος. Δεν είναι. Θα προσέχεις που πας. Αυτά που λες Κωστάκη μου. Έχουμε και τον Άρη. Να ανοίξουμε γραμμές. 2-31-0-90-90-90. Έχει και τον Άρη. Έχει λέει ελπίδα να γίνουν μπαράς. Εγώ δεν έχω καμιά ελπίδα να γίνει κανένα μπαράς. Το μόνο που ξέρω είναι ότι η αφημή η γάμα εθνική. Διαλέξτε και πάρτε. 2-31-0-90-90-90. Λέει ο Ρινόκερος, 90-90-90 λέω κι εγώ. 98-80-90 λέει ο Ρινόκερος, 98-80-90 λέω κι εγώ. 9-55 κενό, 54-3-40 και δεν αυρίζει κανένας που λέει ο Κόκκινος, χωρίς τον Ι. Γιάννη μου, βαράνε γραμμές, να πάρουμε μερικές. Πολύ ωραία. Καλημέρα στον πρώτο κύριο. Ναι. Και είπαμε ναι. Τι θα γίνει τώρα εσύ, θα τη βγάλουμε. Έλα. Άντε, για. Έλα, τι γίνεται. Καλά γίνεται. Καλά γίνεται, μια χαρά πάω χτίς. Μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο, συγχαρητήρια, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πλήρωσες τα χρέη. Κωστή, θέλω να πεις μπράβο, συγχαρητήρια για ένα πράγμα. Για ένα πράγμα. Το ότι ο Παοκτσής κατάλαβε τον Νοέμβριο μήνα και πιο πριν θα έλεγα ότι αυτό πράγμα που γίνεται φέτος είναι ψέμα και είχαμε μέσα όρο εισιτηρίων 5.000. Θα βγεις να πεις μπράβο. Ήμουν ο πρώτος που είπα ότι έχει ποδοσφαιρική κουλτούρα φέτος, ναι. Δεν ξέρω αν έχει ποδοσφαιρική. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό για το λαό μου, αλλά τέλος πάντων. Αλλά όπως και να έχει. Είχε ποδοσφαιρική διέστηση, θες να πεις. Ναι. Ναι. Σε άλλη περίπτωση θα το κρίνατε και θα λέγατε για τον κόσμο. Τώρα που ο κόσμος κατάλαβε τι γίνεται και έχει ξενερώσει από όχι τώρα να μπει στα play-off, δεν στηρίζεται ενώ πλήρωσε πριν. Από Νοέμβριο μήνα ούτε χρέη είχαμε πληρωμένα, τίποτα δεν είχαμε. Ήμασταν πρώτοι με 5 με 6 βαθμούς διαφορά και στο γήπεδο δεν πήγαινε κανένας. Ναι. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι κάτι κατάλαβε, πιστεύω. Ναι, από τη μια και από την άλλη δεν περιδέσατε τα κάκελα γιατί έκλεισε τις πόρτες ο Χασαβίδης. Από την άλλη. Άλλο, και αυτό εννοώ. Τι έκλεισε, δεν έκλεισε, τέλος πάντων. Αλλά λέω τώρα τι έγινε και πώς έγινε. Άμα, εγώ μαζί σου είμαι ότι όντως πηδήσαμε κάποτε τα κάγκελα, αλλά όπως και να έχει, βλέπεις. Άμα θέλω να πηδήσουμε, πηδήσαμε τα κάγκελα πάλι. Τώρα 5.000 κόσμο και 1.000 κάθε αγώνα, σημαίνει ότι κάτι καταλάβαμε, έτσι. Ναι. Και τώρα για τον χρόνο τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να σου πω, πραγματικά δεν ξέρω. Αυτά τα 20 εκατομμύρια budget και με προπονητή μέσα και με όλα αυτά, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω. Πάντως ο κόσμος είναι απόλυτα ξενερωμένος. Δεν περιμένω να με κρίνει ούτε ο Ηρακλειδέας τώρα για να είστε, ξέρω εγώ ποιος, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είναι απόλυτα ξενερωμένος, το έχει δείξει πιστεύω. Στο ημίχρονο έφυγε, δεν λέω ποιος σύνδεσμος, έφυγε από το γήπεδο μαζί με το πάνω του, δεν ξέρω αν το παρατηρήσετε. Πιστεύω αυτά να τα βλέπει και ο Σαβίδης και ο κάθε Σαβίδης, ο κάθε Γιώργος Σαβίδης, ο γιος του και ο μη ο γιος του και όποιος θέλει να τα βλέπει. Ο Γιώργος. Δεν ξέρω ποιος τα βλέπει. Ο κόσμος είναι εκεί όπως και να έχει τόσα χρόνια. Ο Σαβίδης έρχεται και φεύγει και ο κάθε Σαβίδης έρχεται και φεύγει. Ο κόσμος είναι εκεί. Εκεί. Υποθετικά μιλάμε. Αυτός τραβάει όλα. Εγώ αυτό λέω μόνο. Λες, ε. Και τώρα να βλέπω εγώ ομάδα η οποία έχουμε καταντήσει, είναι κατάτη για να βλέπω τώρα στο 80 να μου φύγει ο Κωνσταντινίδης 21 χρονών, μικρότερος από μένα, 21 χρονών, να μου φύγει με θλάση. Όχι ρε φίλε, δεν το δέχομαι.
Αυτό, αυτό λέει δέχομαι. Κάτι. Αυτό λέει κάτι. Ναι, δε, τι να πει, η ομάδα είναι απροπόνητη, βρε. Είναι απροπόνητη, είναι, αγύμναστη. Συμφωνώ μαζί σου 100%. 100%. Πέρα από την τακτική, πέρα από τα... Αλλά προσωπικά ναι. Δεν το δέχομαι, ρε φίλε. Ρε Κωνσταντινίδη, αγόρι μου όμορφο, δεν το δέχομαι. Ναι, είμαι στην καφετέρια να μπαίνω τον καφέ μου να πειράω την κόμενα απέναντι και στο μπλα μπλα και στη δουλειά μου, γιατί δουλειά του είναι αυτό. Από αυτό θα πληρωθεί αύριο μεθαύριο. 21 χρονών να μου βγαίνει με θλάση. Αυτό φταίει. Δεν φταίει αυτός, δεν είπα αυτό. Ρωτάω. Έχει ένα μερίδιο. Έχει ένα μερίδιο. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο τα 100 έχει, αλλά δεν φταίει αυτός. Ναι. Δεν okay, ξέρω boy. Τι να πω. Okay, δεν ξέρω τι να πω. Καληνύχτα και να δούμε να ακούσουμε τους άλλους. Πολύ ωραία. Καλημέρα στον πρώτο κύριο, στον επόμενο κύριο, ναι. Ναι, καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, ναι. Το θέμα να επικεντρωθεί στις δηλώσεις του Κλάους. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή και λίγα είπε ο άνθρωπος. Λίγα είπε. Μ' ακούς. Λίγα είπε. Λίγα είπε, ναι. Το ρώτησα αν υπάρχει ελπίδα για το μάτς με τον Αστέρα και λέει δεν υπάρχει καμιά ελπίδα. Δηλαδή παίζει με την Μπαρτσελόνα πάω και δεν έχει ελπίδα. Επίσης δεν αναφέρθηκε στην αμυντική συμπεριφορά του Τζαβέλα. Είναι το τρίτο τρύπημα. Πριν από 7 μέρες είχε κάνει ένα πέναλτι το οποίο απλά δεν σφυρίχτηκε. Σήμερα τον άφησε. Ο Τζαβέλας δεν μπορεί να παίξει. Ο Τζαβέλας δεν μπορεί να παίξει center for ο Γκώδη με πλάτη. Δηλαδή, σταμάτησε όμως. Ναι, δεν μπορεί. Δεν συνέχισε, τον άφησε. Ναι. Και τον κοίταζε. Ναι. Αυτά ο κόσμος τα είδε. Εντάξει, η γενική εικόνα του Τζαβέλα. Όπως είδε και τις φωτογραφίες στο Instagram με τον Γιώργο Σαββίδη και τον Τζαβέλα, είσαι ένας από εμάς, ας πούμε. Άρα προφανώς η αρρώστια είναι και διοικητική. Είναι ένας λαός ο οποίος του φέρνει τον Καρσία και πανηγυρίζει. Εντάξει, τι να κάνω εγώ τώρα. Έχει αδειάσει την Τούμπα, ναι. Έχει αδειάσει την Τούμπα, έχει δώσει 62 εκατομμύρια, Θεός ξέρει που πήγανε. Του χρόνου το Μάιο, αν δεν υπάρξει κάτι ριζικά αλλαγμένο, θα του λέει να πουλήσει και να φύγει. Και στο υπογράφω. Μάλιστα. Θα πάρεις διαρκεία στον χρόνο. Εξαρτάται. Πώς? Εξαρτάται. Εξαρτάται. Από τι? Από το τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Εντάξει, το ότι πήρες τεχνικό διευθυντή δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να το έκανες μόνο για να βουλώ εστώματα. Λες, ε. Ε, βέβαια. Μάλιστα. Δεν παίζει ο Άρνεσεν. Είναι μεγάλος πλέον. Σωστό. Ούτε ο Βρίζας μπορεί να παίξει σεντερφόρ πλέον. Ναι. Άσε που και αυτοί που είναι στο ρόστερ τώρα, αν τους διώξεις, είναι ζήτημα αν μπορούν να βρουν ομάδα. Δηλαδή ο Σαλπικίδης θα βρει ομάδα. Ο Τζιόλης βρίσκει ομάδα. Ο Ράτς βρίσκει ομάδα. Αυτό είναι μια κουβέντα πολύ ποδοσφαιρική. Γιατί έμαθα εγώ ότι ο καινούριος τεχνικός διευθυντής πήρε εντολή να βγάλει σε πώληση κάποιους παίκτες. Και εγώ ρωτάω εσένα. Είναι κρίμα. Ναι. Είναι κρίμα και άδικο. Έχει παιδάκια από κάτω τα οποία θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο και μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο και τα κες. Κάτι είπε ο Ήβιτς εκεί. Δεν είχαμε καλή συνεργασία. Άλλα παιδιά δεν είχαν αγώνες. Τον Κουλούρη τον κάψαν φέτος για να παίζει ο Παπαδόπουλος. Κατάλαβες. Είναι πραγματικά πολύ άρρωστη η ομάδα. Τα λέμε. Τέλος πάντων, καλό βράδυ. Να ακούσουμε κάτι χαρούμενο σήμερα. Όλο δυσάρεστα ακούω σήμερα. Η τελευταία μου εβδομάδα πολλά δυσάρεστα ακούω. Πολλά δυσάρεστα. Πολύ δυσάρεστα. Δεν μπορώ να ακούω δυσάρεστα. Δε. Φτιάξτε μου τη μέρα, ρε παιδιά, τη νύχτα. Καλημέρα. Μάλιστα. Άντε, ρε φίλε. Άντε. Άντε, ρε φίλε. Ναι, τώρα είναι δυνατόν να καταργήσω την παουκάρα μας έτσι να πούμε. Γιατί ρε φίλε, τι έκανες μανούρα που βγήκες τελευταίος? Ρε φίλε, είναι δυνατόν τώρα με εμάς που είμαστε στο καμάρι της πόλης να μας έχουν καταντήσει ο Μαδούλα. Να μας γλεντάει τόση ομάδα τώρα να πούμε. Εμείς δεν είμαστε δυνατής ούτε Άρης να πούμε. Έχουμε ιστορία. Κατάλαβε, αυτό πρέπει να το κάνετε όλοι, γιατί ξέρετε πρώτα απ' όλα εσείς δημοσιογράφοι, όλα εσείς τα πουστράκια που καταντήσατε στην ομάδα. Σου δώσε ένα μπάτσο, φύγει το κεφάλι, φλόρε. Φλορούμπα. Έλα φίλε,
Γίναν άντρες και αυτοί του Facebook. Έλα φίλε, ναι. Έλα Κωστή. Καλημέρα φίλε. Εγώ είμαι έτσι. Ναι φίλε. Έλα. Λοιπόν, καταρχήν, πρώτα απ' όλα θα μου πεις, γιατί αύριο έχουμε τέχνη Ηρακλής. Δεν έχω μάθει. Τι έκανε ο Ηρακλής. Ανέβηκε και μαθηματικά φίλε ο Ηρακλής. Αύριο ο πατέρας μου είναι Ηρακλιδέας. Αύριο πάει να κάνει μπαλονάκι. Αύριο πάει να κάνει μπαλονάκι ο πατέρας μου. Πού θα κάνει, ρε. Στη γενική. Στη γενική. Μην φοβάσαι, δεν είναι τίποτα σοβαρό. Το ξέρω, το ξέρω. Έχει κάνει και άλλες φορές. Και άλλες φορές. Είναι τρίτη φορά που κάνει. Τρίτη φορά είναι που κάνει μπαλονάκι. Γιατί αυτός δεν προσέχει, τρώει, πίνει, τι. Ο καθόλου. Τίποτα. Είναι πεντακάθαρος όλα του. Κάναμε το 8, κάναμε το 9 και τώρα ξανά πάλι το 15. Πόσο ετών είναι? 83. Είναι μεγαλούτσικος. Ναι. Εντάξει. Αλλά πιστεύω ότι είναι... Το μόνο επικίνδυνο που δεν νομίζω είναι η αυξημένη ηλικία. Το λέμε, ο Μητσοτάκης τα 90 έκανε. Εντάξει. Ξέρω, λίγο προσοχή, λίγο τώρα το... Τι μετέχει... Ο παλιός είναι δυνατός. Ναι. Ο παλιός είναι δυνατός. Και λίγο είναι, τώρα είναι... με τις ζέστες, θα τον προσέξεις λίγο. Δηλαδή, εννοείται, τα απότομα, ξέρεις τι είναι αυτό τώρα, το απότομο ζέστη κρύο είναι το θέμα, θα τον πας δηλαδή. Το ξέρω, ναι, είναι παλιοκατάσταση αυτή η φάση. Εντάξει, τι να κάνω. Αλλά είναι δυνατός, είναι γερός, είναι Ηρακλιδέας και Άρσεναλ, όπως και εγώ είμαι Άρσεναλ και εγώ μου πάω ξύλο. Δεν μου λες, κατεβήκατε στον τελικό, εδώ στο Λευκοπύργο, η σύνδοσμος φίλων Άρσεναλ. Κοίταξε, υπάρχει μια χαρά η ομάδα αυτή. Δηλαδή αυτή η πόλη για να κατεβάσει κόσμο θα πάει άσχημα από το κύπελο. Εμένα ο πατέρας μου έχει εισιτήριο από τον 53 σε κάποιους τελικούς. Είναι απίστευτη φάση. Έχει κάτι εισιτήριο. Πήγε ο Ολυμπιακός Ηρακλής τελικό με Μπερεδίμα σέντερ μπακ, ναι. Δεκαετία του 50. Τότε. Εγώ σου λέω τώρα για καταστάσεις αγγλικές. Ναι. Τότε. Που ο άνθρωπος θα πει είναι πορωμένος, τρελαμένος, είναι ιστορία. Εντάξει, είναι ο πατέρας μου και είναι τα πάντα όλα για μένα. Δεν υπάρχει. Εσύ πόσο χρόνο είσαι? 34. Εσύ με τη δεύτερη γυναίκα σε έκανε? Όχι, εφηντημένο σήμερα. Εγώ είμαι βασανδάκι, εφηντημένο σήμερα. Α, είσαι, ναι, ωραία. Πήρε έτοιμο φρούτο. Μέχρι μια πιτσιρίκα, 19 χρονών, 18, με ένα πιτσιρίκα στην ηλικία της. Το κάνανε σεξ και τα λοιπά και όπ, γεννήθηκα εγώ. Απλά επειδή υπήρχε ένα θέμα τότε για να μην βγω, ας πούμε, και τα λοιπά, για να μην βασανδευτώ, το λέμε την καρέα του όρου, αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε με την μάνα μου. Αυτοί οι δύο άνθρωποι που με πήραν από το τίποτα, ήμουν ένα 700 και είμαι 97 κιλά. Ναι, ρε Μοσχάρη, πώς έγινες από ένα 797 κιλά? Η μάνα μου, ο πατέρας μου. Ναι. Ιεροί άνθρωποι για μένα. Δεν μου λες τώρα, τώρα θα κάνω μια ερώτηση, ναι. Τώρα άμα θες μου απαντάς. Γιατί βλέπω ότι είσαι ανοιχτός, δεν κολώνεις. Τους φυσικούς σου γονείς, τους έχεις? Όχι, δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω ποιοι είναι, αν ζουν, αν έχουν πεθάνει, δεν έχω ιδέα. Βέβαια, δεν είναι γονείς μου, είναι η φυσική μου σκέτο. Γονείς είναι μεγάλος. Τελευταία ερώτηση. Οι πραγματικοί σου γονείς ψάξαν να σε βρούνε? Όχι, ποτέ. Αυτό θα γίνει καιρό μάλλον. Εντάξει. Ήμουν λάθος, Κωστή. Ήμουν λάθος και παρέμεινα λάθος σε σωστά χέρια. Αυτό έγινε με μένα. Δεν υπάρχει. Το θέμα για μένα είναι ότι μπαίνει αύριο παλιός για να κάνει μπαλονάκι και είναι η γουστάρη, η ακλάρα του. Έλα ρε μεγάλε. Μόλις βγει θα του πας τα Μέτροσπορ για τη σελίδα. Γουστάρι με. Σ' ακούει κιόλας. Ψήνεται η σε φάση. Λέει τον Κωστή και τα λοιπά ιστορίες. Εγώ παοξής είμαι. Για να κλείσω γιατί δεν έχουμε χρόνο. Στο διατάφτα. Έλα ρε, πάρε με να πάω το δούμε όταν βγει αύριο μεθαύριο. Θα με πάρεις. Ψήνεσαι. Στη γενική θα είναι. Ψήνομαι. Ψήνομαι καφεδάκι. Θα με πάει. Εγώ έχω ένα φίλο γιατρό εκεί. Είναι. Γιατρός. Στη γενική. Ναι, γενική. Ξέρω, ρε, κάτω. Και πάω και τρέχω εγώ ούτως ή άλλως. Ναι. Να με πάρεις εκτός αέρα, να ψήσε με να πάω να τον δούμε ένα τέταρτο, μία μισή ώρα, ναι. Πού να σε πάρω, σου πει τηλέφωνο. Αύριο το μεσημέρι, όταν γίνει με το καλό εγχείρηση και βγει με το καλό και τα λοιπά, θα πάει λίγο εντατική, 2-3 ώρες και τα λοιπά. Ναι, πηγαίνει. Ένα βράδυ που θα... Πάρε με τηλέφωνο πριν την εκπομπή 2 παρατέταρτο και ενημέρωσέ με. Θα ζητήσεις τη γραμματεία τον Ραπτόπουλο, θα σε δώσει αυτή. Εντάξει. Έγινε. Κάτι καλή επιτυχία, έγινε. Για χαρά. Εντάξει, υπάρχουν ιστορίες έτσι πολύ έτσι λεπτές και πολύ έτσι ρομαντικές και πολύ έτσι ανθρώπινες. Και είναι Ρακλάρα ο παππούς. Ο παππούς είναι Ρακλάρα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο κύριο. Καλημέρα. Έλα.
Κωστή, το γύρισε σε 5-3-2 σε κάποια φάση ο Γουχού. Ο Γουχού δεν γύρισε ποτέ 5-3-2. 5-3-2 παίζαν οι άλλοι. Που έβαλε τον Κώστα πίσω στο τέτοιο. Έβαλε, όχι, έβαλε αριστερό μπακ τον, τον Τζαβέλα. Όχι, τετράδα είχε. Α, οκ, okay, τετράδα είχε. Πάντως ήταν λάθος για μένα που άλλαξε, έκανε νωρίς τρεις αλλαγές. Αποδείχθηκε λάθος αυτό. Όχι, το παλικάρι δεν έκανε τρεις αλλαγές. Και οι τρεις αλλαγές ήταν αναγκαστικές. Ο ένας πόνεσε η μέση του, ο ένας να πούμε έπαθε θλάση και ο άλλος έπαθε τράβη. Και δεν του φτάσανε κιόλας. Ναι, δηλαδή εντάξει, αλλαγές δεν πάμε να κρίνουμε τώρα τον Γεωργιάδη για τις αλλαγές που έκανε, αφού και οι τρεις ήταν αναγκαστικές. Και η πλάκα είναι ότι πέρσι και ο Ατρόμητος και οι Τρίπολη ξεκίνησαν πιο νωρίς από τον ΠΑΟΚ. Τέτοιο προετοιμασία είχαν πιο παιχνίδι για από πιο νωρίς. Δηλαδή ξέρεις πιο πολύ καιρό είναι. Ξέρεις, που... ξέρεις, τι μου κάνει, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Ότι ο κουρασμένος Ατρόμητος φάνηκε πιο φρέσκος από τον ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, άσε την τακτική που δεν υπήρχε σέντρα γιώμα στα τρία σέντερ μπακ επάνω. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αν εξαιρέσεις τον Κωνσταντινίδη, τον Κίτσιου και τον Κάτσε, τους τρεις κοντούς δηλαδή, εντάξει, τους τρεις έτσι, τις κοντομούνες που λέω εγώ. Ναι. Δεν υπάρχει αθλητικός παίκτης στον ΠΑΟΚ. Πέρα το γεγονότος ότι, ας πούμε, ο Κίτσιου που είχε ωραία ανεβάσματα και μπούκες και τα λοιπά και τρίπλες, αλλά δεν έχει καλά φορτώματα, πρέπει να τα βελτιώσει. Αυτό είναι άλλο κομμάτι, αλλά βιολογικά θέλω να σου πω, Κίτσιου Κάτσε και ο Κωνσταντινίδης, που στο τέλος έπαθε θλάση γιατί ανέβηκε το παιδί, κατέβηκε και αυτό, κάπου κόλωσε. Και εκεί είναι η απόδειξη ότι ο ΠΑΟΚ είναι αγύμναστος και κρεμασμένος. Η θλάση του παιδιού αυτού, 21 χρονών, κάνει τις κούρσες, κάνει τα αυτά και με παθαίνει θλάση. Και εγώ στον Κωνσταντινίδη που κάνει καλή ζωή και το ξέρω, ευθύνη δεν δίνω. Γιατί βγήκε ένας ακροατής προηγουμένως και λέει να και αυτός έχει ευθύνη και τα λοιπά. Όχι. Εγώ ξέρω ότι και ο Κίτσιου και ο Κάτσε και ο Κωνσταντινίδης κάνουν πολύ καλή ζωή. Και σε ένα ΠΑΟΚ αγύμναστο τρέξαν αυτοί παραπάνω. Εντάξει. Δεν λέμε ότι κάνανε τίποτα σπουδαίο. Τρέξαν παραπάνω όμως. Με κατάλαβες. Ναι, ναι, κατανοητό. Ναι. Αλλά γενικά, ας πούμε, από πέρσι χρονιά ήταν, ξέρεις αυτό, την παροιμία, ξέρεις, ξασπρίζει, θα σε φάω που παίρνει άλλο το σαπούνι κατά λάθος από το σούπερ μάρκετ. Δηλαδή την προηγούμενη χρονιά ήρθανε Μαντούρο, ήρθανε Μάρτενς, ήρθανε παλτά πολυτελείας, ας πούμε. Και για να μην βγει και φετινή χρονιά με πολλά χρήματα, έπρεπε με χαμηλό budget να βγει, να γίνει, ας πούμε, δουλειά με αυτά τα υλικά, ας πούμε. Δεν γίνεται. Πάντως, ρε φίλε, δηλαδή, πώς σε αυτή τη Θεσσαλονίκη αγοράζουμε αργούς, άτεχνους, τραυματίες, πολυτραυματίες. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Τι μια, η πόλη είναι τρίπολη, αυτή, άμπαλη, ρε τρίπολη, παιδί μου. Τώρα και να τον πουλήσει τον άλλον. Δηλαδή να έχεις λεφτά, να έχεις λεφτά, να μην έχεις και το τέλειο μπάτζετ, να έχεις λεφτά όμως και να αγοράζεις σαβούρα. Δηλαδή, με πει εμένα ο άλλος, τράβαρε στη Λαϊκή, πάρε 50 ευρώ και πάρε με σαβρίδια, σαρδέλες, ραπανάκια, φράουλες και αυτά. Και θα πρέπει να φέρω ρέστα 320 ευρώ. Και εγώ να τρώω το 50 και να τρώω τη φόλα. Μα είμαι βλάκας, δεν ξέρω να ψωνίζω. Κάποιο λάκκο έχει φάβα που λένε. Ερώτηση λίγο, τα Βλαρίδης και ο Μαλεζάς είχαν θέσει σε αυτή την ομάδα του ΠΑΟΚ ή δεν κάνανε τώρα για τον ΠΑΟΚ, ήταν λίγοι δηλαδή αυτοί φέτος. Κοίταξε, ο Ταβλαρίδης βέβαια και ο Μαλεζάς διάδα, βέβαια. Δηλαδή όταν ο Τζαβέλας είναι διακριθέντας, τώρα έφαγε τον γκολ, εντάξει. Εγώ σου λέω η γενική του εικόνα και πάμε σε διάλειμμα μετά από αυτό. Η γενική εικόνα του Τζαβέλα είναι... Είναι παλιωτόμαρο, είναι ρουφιάνος, πως το λένε, τον κατηγορούν. Εγώ δεν λέω τίποτα. Είναι παλιοχαρακτήρας, λένε διάφορα. Εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ λέω ότι ο Τζαβέλας, στόπερ, ο Τζαβέλας διεκρίθη έναντι του Βιτόρ και του Κώστα. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, διάλειμμα. Και αυτό με τον Τζαβέλα που του τυχώθηκα τότε είναι γιατί διέκρινα ότι το παιδί φοβήθηκε να πάει στο Καραϊσκάκι. Ότι δεν ήταν τραυματίας. Και επειδή έκανε το μάγκα δεξιά και αριστερά στο παιχνίδι πάνω, λέω: ρε, εσύ είσαι μάγκας και φοβάσαι να πάω στο Καραϊσκάκι. Αλλά αυτό τελείωσε. Να δει τι έκανα. Επειδή δεν πήγε στο Καραϊσκάκι ο Τζαβέλας, κάθε βράδυ που παίζει ο Τζαβέλας θα το στοχοποιώ εγώ και θα λέω: μα μου ο Τζαβέλας. Ο Τζαβέλας είναι ένα πνευματικό του ρατς και λόγω κακών σέντερ μπακ στον ΠΑΟΚ με τρίων θέσεων πεσοποστές μπήκε αριστερό στόπερ.
Λοιπόν, σαν αριστερό στόπερ, αν εξαιρέσει ότι δεν μπορεί να παίξει πλάτη τον αντίπαλο σεντερφόρ, αν είναι ο Γκώδης δυνατός κτλ. Και ξέρει και λίγο μπάλα, κατά τα άλλα πήγε γενικά καλά. Πολύ καλά θα έλεγα σαν στόπερ. Καλημέρα στον επόμενο. Άλλο το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο. Τι ακαλώ, απαλώ με τον Τζαβέλα κάθε μέρα. Σιγά μη βήγεις, καλημέρα. Έλα. Έλα. Έλα, κοκκινίζεις, κοκκινίζεις ρε Κωστή. Τόσες διαφημίσεις πια, σαν τον κόκκινο έγινες. Πάρτε το Σκόντα Οκτάβια με 5.000. Καλά ρε, τι πήγε και με το μεσημέρι ρε, για αυτόν που κέρδισε τον Τζόκερ. Και έγινε χάμο στο τηλέφωνο μετά. Ο κόκκινος φίλε εσύ είναι πολύ φελός. Δηλαδή ήθελε ο άνθρωπος, κέρδισε τον Τζόκερ. Ήθελε να πάει να πούμε να βγει φωτογραφία και την άλλη μέρα να τον απαγάγουν και να ψάχνουν να τον βρουν. Εγώ ήθελα να είναι κόκκινος αυτός που θα τα έχει κερδίσει να πήγαινε να έβγαινε μια φωτογραφία. Με το... Λοιπόν, θα σε κάνω πλάκα. Είναι τόσο φιγουραζής και εφετζής που τον είχα ικανό να βγει φωτογραφία, να πάρει και δύο χορεύτριες και να πει «Εγώ θα κέρδισα τα λεφτά» και τέτοια. Είναι ικανός. Εγώ ρε Κωστή, ένα πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω. Ποιος βγαίνει πιο ευνοημένος από αυτό το δίδυμο το μεσημέρι? Εσύ ή ο άλλος που σ' αφήνει να τραβήξεις μόνος σου κουπί τόσα χρόνια? Ποιος βγαίνει πιο κερδισμένος, εσύ ή ο άλλος? Γιατί ο άλλος φαίνεται πολύ πονηρός. Λέω εγώ τώρα μια άποψη. Κοίταξε, τι είναι λίγο κυφήνας είναι. Δουλεύει όμως. Δηλαδή... Το παιχνίδι το μοιράζουμε ωραία. Από τα 20 λεπτά που κάνεις εκπομπή, το μισάωρο, τα 15 μιλάς εσύ και τα 5 κόκκινες. Και τα 3 που θα μιλήσεις θα είναι για διαφημίσεις. Όχι, όταν έχει φόρμα ο κόκκινος δεν πιάνεται, δεν μπορώ να το σταματήσω. Πόσες μέρες το χρόνο έχει φόρμα ο κόκκινος? Θα σου πω. Τις 15 μέρες, μία μέρα ο κόκκινος έρχεται φορτωμένος, με ταχύτητα κτλ. Έχει ρέντα. Όταν έχει ρέντα ο άλλος, εγώ κάνω πίσω. Απλό είναι η μέρα. Άκουμε λίγο. Πόσες φορές το μήνα γίνεται αυτό? Τρεις. Είναι στη μέρα του, μεγάλος. Και εσύ έχεις άλλους 17. Ρε εντάξει τώρα, ναι, αλλά όμως. Εγώ δεν πω, αχ καλέ, γιατί βγαίνεις μπροστά. Όταν έχει ρέντα, οπ κάνω πίσω, κοίταξε. Βγαίνω έξω. Τον άστον, είναι η μέρα του σήμερα. Είναι η μέρα του, πώς θα γίνει? Εγώ Κωστή νόμιζα ήμουν ο μόνος, αλλά ακούω και άλλους ακροατές ότι έχουν κουραστεί με αυτό το πράγμα που γίνεται. Τέλος πάντων, θα μιλήσουμε και λίγο για το ΠΑΟΚ. Για το ΠΑΟΚ, ναι. Λοιπόν. Τι να πω, η καλύτερη κουβέντα που είπες, δημόσιοι υπάλληλοι. Τι να πω, εμείς ρε Κωστή παλεύουμε για 700 ευρώ και οι άλλοι παλεύουν για πενταψήφια και εξαψήφια νούμερα στους λογαριασμούς τους, έτσι. Τι να πεις, τι να πεις, που εμείς ξυπνάμε και δουλεύουμε 8 ώρα και 10 ώρα. Έχω δει στο παρελθόν και παρόμοιες ατάλλαντες ομάδες του ΠΑΟΚ. Έχουν περάσει από το 77-78 παρακολουθώ τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και το ποδόσφαιρο γενικό. Έχουν περάσει ομάδες του ΠΑΟΚ, ατάλλαντες. Είχαν όμως αυτή την προσωπικότητα της μεγάλης ομάδος. Δηλαδή, ναι. Θα ερχόταν εδώ, ας πούμε, ο Πανιόνιος, θα ήταν ομαδάρα. Και εγώ θα είχαμε. Θα βρίσκε τρόπο με σκούτιγμα διαιτησία, με μπάλα, με άμυνα, με τσαμπουκά, με αλητία, με τούμπα. Με μπαμπαπ 1-0 τον έπαιρνες. Κατάλαβες. Τώρα η τούμπα, λες η έδρα η τούμπα, δεν υπάρχει ούτε αυτό. Δηλαδή ήρθε άλλος, έβαλε γκολ, πήγε στη θύρα 5, έκανε χειρονομίες. Δεν υπάρχει να φοβηθεί. Άστον αυτό, να είναι λίγο αεροκέφαλος αυτός. Τώρα, πώς γίνεται τώρα να έρχονται τέτοια συμβόλαια? Σκέψου τώρα ότι σε μια εβδομάδα θα αρχίσουν αυτοί τις διακοπές τους, θα κάθονται τα μπιτσόπαρα και θα λένε στην υγεία του Σαββίδη. Και στην υγεία του κόσμου του ΠΑΟΚ. Ρε φίλε. Πώς ρε φίλε, ρε Κωστή. Εγώ πού θα πω στην υγεία? Που δουλεύω 10 ώρες τη μέρα. Τι κάνουν αυτοί? Ας γινώσουν και εσύ παίκτης ρε φίλε. Στο φινάλε. Ας γινώσουν και εσύ παίκτης. Να μην δουλεύεις 10 ώρες σαν και εμένα και σαν το Χιλιτίδη. Να έπαιρνες ξέρω εγώ το μεροκάματο. Ξέρεις ότι εδώ πέρα δεν γίνονται εύκολα αυτά τα πράγματα. Και το ξέρεις καλύτερα από μένα. Έτσι. Πώς λειτουργούν οι ακαδημίες. Καλά κάνεις και μου το λες, αλλά ξέρεις περισσότερα πράγματα από μένα που δεν ασχολούμαι τόσο με το ποδόσφαιρο. Και στο φινάλε σου λέω τώρα. Κάτι τζαβέλες, κάτι τέτοιοι. Αυτοί οι χαρακτήρες δεν συνάδουν με την ιστορία του ΠΑΟΚ. Ρε φίλε, όταν ο Τζαβέλας δεν πάει στο Καραϊσκάκι και γίνεται σύνθημα στην κερκίδα του ΠΑΟΚ,
και στο Facebook του Προέδρου. Εγώ τι να σε κάνω. Όταν ο Γκαρσία λέει ραπόρτα, απατεώνες, λέω, ξέρω εγώ, λέει κακές κουβέντες για τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, πως είναι γκάγκστερς και τον παίρνουν πίσω. Εγώ τι να σε κάνω. Θα σου δώσω εγώ λύση. Δεν μπορώ να δω λύση στα δικά μου προβλήματα. Θα δώσω εγώ λύση στον ΠΑΟΚ. Εγώ απλά σου λέω τι γίνεται. Στο Φανάρι έμαθες τι έγινε στον Τζαβέλα σήμερα. Όχι. Δεν έμαθες. Όχι, δεν έμαθες. Που έφυγε με κόκκινο γιατί τον τρέχανε από πίσω. Ποιος τον τέτρεχε. Τον τρέχανε. Οι Παοξιδές. Ιούνιο μήνα τρέχανε τον Τζαβέλα από πίσω. Έλα σου πω εγώ οι Παοξιδές οι παλιοί. Έλα τώρα να σου το πω τώρα. Αυτά είναι σαχλαμάρες. Οι Παοξιδές οι παλιοί. Το Τζαβέλα όταν θα λιποτακτούσε. Άκου εδώ τώρα. Αυτά τώρα είναι παιδιάστικα. Σου μιλάω Ραπτόπουλος τώρα. Αυτά παιδιάστηκα. Άκουμε. Έφτασε 5 Ιουνίου να κυνηγήσουν τον Τζαβέλα οι Παοξιδές. Σόπαρε μεγάλε, όταν λιποτακτούσε από το Καραϊσκάκι και έτρωγε τον Άγγελο και έκανε τζόκινγκ στην Τρίπολη, τι κάνανε οι Παοξιδές. Τσατσατσά και δημόσια σχέση με τον Τζαβέλα. Άσε ρε φίλε, καληνύχτα, επόμενη γραμμή. Άστε το παραμύθι ρε τώρα. Ο Τζαβέλα τώρα θυμηθήκατε να θυμηθήκατε τον Τζαβέλα τώρα τον κυνηγήσετε στο Φανάρι. Άμα ήσασταν μάγκες Παοξίδες, τι έκανε τον τραυματία στο Καραϊσκάκι, τέλος! Ξανά παίξε και είναι και διακριθέντας, σαν Ραπτόπουλος. Όταν είναι διακριθέντας θα το πω, μετά τον Κάτσε είναι ο Τζαβέλας, σε αυτό τον ΠΑΟΚ. Φάτε τον ΠΑΟΚ αυτό στη μάπα. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα. Έλα, Ραπ. Καλά. Έλα. 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 Έλα, τι γίνεται. Καλά γίνεται. Λοιπόν. Είμαστε εδώ, Αντρία Τσακάλια να πούμε, ήρθαμε σήμερα από τη Θεσσαλονίκη Κατερίνη, εδώ πάνω. Έχουμε αράξει, έχουμε πάρει δύο βαρέλια μπύρες και σ' ακούμε ρε φίλε. Το κατάλαβα φίλε, γιατί και εγώ έχω ένα φίλο, έχω ένα φίλο σαν και εσάς, στην ηλικία μου βέβαια, ήπια 8-9 μπύρες σήμερα και έλεγε μόνο τα σύμφωνα. Σας καταλαβαίνω. Ναι, ακούω όταν λέω άλλος μόνο τα σύμφωνα, έχω ένα κολλητό, τον Γιώργο, δεν λέω επίθετο. Το βλέπω σήμερα μετά το μάτς. Τι έγινε, ρε Γιώργο. Όχλο, ήπια. Πόσες, Γιώργο. Ήπια 7,5 μπύρες. 7,5 μπύρες ήπια. Εντάξει. Είμαστε εδώ, εγώ γριά. Ναι. Πάω και εδώ πέρα, ξενέρωτα. Να προσέχετε ένα πράγμα. Συμβουλή μεγαλυτέρου. Άκου τώρα Ραπτόπουλο που είναι μεγάλος, σε ηλικία. Πιο μεγάλος από εσάς. Τώρα με τις μπύρες, το τιμόνι θα το δώσετε σε αυτόν που ήπια τις πιο λίγες. Όχι, έχουμε σπίτι εδώ πάνω, να αράξουμε. Α, μπράβο. Γιατί και ο Ραπτόπουλος πίνει μπύρες, αλλά από αυτές που δεν έχουν αλκοόλ. Αυτές που πίνουν οι έγκες. Μπάκλερ, πώς τις λένε. Ναι. Κατάλαβες. Δεν πίνω το αλκοόλ εγώ. Πίνω την μπυρίτσα μου, αλλά η μπύρα δεν έχει αλκοόλ. 0,00. Κατάλαβες. Τι έγινε, πώς την είδες την Ακλάρα. Η Ρακλάρα, φίλε, μας ευχαρίστησε. Έπαιξε αντρίκιο ποδόσφαιρο. Σήμερα έπαιξε, έμαθα και έξυπνο ποδόσφαιρο για τον Πόντο. Κράτησε την μπάλα στο 1-1. Δεν πήγε μπροστά. Σου λέει μαθηματικός με έναν πόντο βγαίνω. Δεν κάνω μαγκές ιστορίες να βγαίνω μπροστά. Κρατάω με passing game την άμυνά μου. 1-1 φύγαμε στο αεροδρόμιο χειροκρότημα. Και η επόμενη μέρα περιμένω από τον Παπαδρασάκη τις καλές κινήσεις. Πρώτη κίνηση κρατάμε τον Νίκο Παπαδόπουλο. Δεν μπορεί κύριε ο Παπαδόπουλος ο Νίκος να αμείβεται με 20.000 που λέει ο Τζόρνταν ευρώ το χρόνο χωρίς συμβόλαιο. 100 χιλιάρικα τώρα, 80 ή 90 με συμβόλαιο στον Νίκο Παπαδόπουλο. Έπρεπε να γίνει εδώ και μέρες. Δεν έγινε. Κακός. Έχει δίκιο αυτό. Δεν μου λέτε ρε. Δεν μου λέτε ρε. Θέλουμε να σ' ακούσει λίγο να πεις τον κόκκινο πως κάνει τα σκυλιά του Ανδρώνη λίγο. Το ένα μάτι κοιτάει το σκυλί κάτω στο έδαφος. Όπως ο Βάτραχος. Το άλλο μάτι στο δεύτερο όροφο να δει αν το αφεντικό τον βλέπει. Εάν είναι έξω το αφεντικό μαλώνει το σκύλο. Κάτσε κάτω! Δεν σου είπα δεν θα βγάλει έξω! Θα σε πατήσει το αυτοκίνητο παλιόσκυλο! Αν δεν είναι ο Ανδρώνης επάνω, γιώθου γουτσου γουτσου και μπαίνει μέσα. Γεια χαρά φίλε. Αυτός είναι ο κόκκινος. Το ένα μάτι στο πάτωμα και το άλλο στον όροφο. Επόμενη γραμμή. Ναι, γεια σου Κωστή. Καλώς τον. Παθρακιός από Κομωτινή. Καλώς τον. Τι κάνεις, με θυμάσαι έτσι. Πώς σε θυμάσαι. Ωραία η Κομωτινή. Σ' άρεσε. Ωραία η Μαρόνια. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πώς που πήγες, πώς πέρασες. Κοίταξε. Στο σπίτι του Φανφάνη στη Μαρόνια είναι φαντασμαγορικό. Εγώ είχα πάει
το 96 στο σπίτι του Φανφάνη, ο οποίος είναι εργοδότης μου, όταν ο Φανφάνης ήταν 9 χρονών και γυρίζαμε ταινία, εκεί γυρίζανε ταινία, και εγώ ήμουν εκεί φιλοξενούμενος. Και τον Φανφάνη τον είχα να πούμε στη Φάπα Πιτσιρικά και τα λοιπά, και μετά έγινε εργοδότης μου. Λοιπόν, έχουν ένα καταπληκτικό σπίτι με μια μαγευτική θέα στο λιμανάκι της Μαρόνιας και η μαμά του Φανφάνη είναι φανταστική δημοσιογράφος. Στην εφημερίδα Χρόνος είναι δηλαδή πολύ κοινωνικό άτομο. Καμιά σχέση με μένα και τον Φανφάνη. Πολύ κοινωνικό άτομο. Πολύ ωραία φαγητά, πολύ ωραία ψάρια, πολύ ωραία κρέατα, αλλά τα ωραιότερα ήταν τα γλυκά. Φανταστικά, μα και τα στραγάλια που έφαγα τώρα, που έφαγα κάτι στραγάλια, φίλε, τα σπόρια τους. Τα σπόρια τους, τα ανάλατα. Πας να πάρεις σπόρια και κολλάει το σπόρι στο αυτό και πας για καθάρισμα δοντιών τώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Φοβερά. Το σύστημα λένε στραγαλάδες για αυτόν τον λόγο. Έχουμε καλύτερα στραγάλια. Και το πολύ στραγάλι του μπώνει και ο κόλος και δεν μπορεί να κάνεις κάκα. Ωραία. Κάτι άλλο. Τι πληροφορίες πήρες τελικά? Γιατί εκεί που ήμασταν χθες ήσαν πάρα πολλοί. Σου λέγανε διάφορα. Για τον Παθρακικό. Γενικά για τον Παθρακικό. Ναι, κυρίως τον Παθρακικό. Καταρχήν έχεις ένα μεγαλομέτωχο για τον οποίος ενώ είναι στο ποδόσφαιρο μέσα πολύ χωμένος και από την καλή και από την ανάποδη, είναι άνθρωπος χαμηλών τόνων και δεν προκαλεί. Αυτό είναι θετικό. Δηλαδή, θα κάνει τη δουλειά ωραία, όμορφα και τα λοιπά, όπως λένε, ο άντρας που δεν μιλάει. Κατάλαβες? Ναι. Αυτός που δεν μιλάει, ξέρεις τι κάνει. Ξέρω. Δεν μιλάει, δεν λέει, εγώ έχω τραγουδίστριες. Ή ο άλλος, ο Ανακόντα μου. Εδώ έχουμε ακούσει διάφορα. Για τον Ανακόντα του ενός, τις τραγουδίστριες του αλουνού, άστα να πάω στο διάλογο. Με προβληματίζει λίγο το ότι δεν πήρα αδειοδότηση. Απ' την άλλη μεριά όμως θα γίνουν έμαθα 4-5 πολύ προσεκτικές κινήσεις. Να δούμε. Τίποτα γνωστή και τέτοια, πάλι όπως μπορεί. Όχι. Άγνωστοι ταλαντούχοι, φθηνοί και ταλέντα. Μάλιστα. Για να δούμε, μήπως συσπηρωθούμε και έτσι. Γιατί με τέτοιες αγορές που κάναμε τελευταία. Για τον Τεγκινή έμαθα ότι θέλει να φύγει. Αυτό δεν είναι καλό. Ο Ποτουρίδης λέει θέλει να φύγει. Πού να πάει, Ποτουρίδης, πού να πάει? Στον Ολυμπιακό δεν βγαίνει. Ο άλλος ο αριστερός ο μπακ με το μορφόπεδο Τζουμάνης δεν κόβει με βαλέ, αλλά έχει ωραία ανεβάσματα. Πού να πάει αυτός, πού να πάει? Το έπαιζε και στον Άρη, έτσι. Δεν είναι κανένα τυχαίο. Αλλά στον Άρη παίζει και κουτσί Μαρία, ρε φίλε τώρα. Εντάξει, έπαιζε στον Άρη. Στον Άρη τη Super League, έτσι. Άστα. Ωραία, γενικά καλά πέρασε, έτσι, αυτό ήθελα να μάθω. Όχι μόνο πέρασα καλά, δεν ήθελα να φύγω κιόλας. Πότε έφυγες τελικά, Δευτέρα? Δευτέρα απογευματάκι έφυγα. Α, κατάλαβα. Πήγα και από τα μέρη εκεί των φυλακών, είχα πάρει ένα ξενοδοχείο που είχε κλείσει πριν από χρόνια. Α, ναι, ναι. Πώς λεγότανε? Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, αλλά κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Στην αρχή της πόλης. Γενικά πέρασα καλά, θα τα πούμε σύντομα. Ωραία, ωραία, έγινε, Κωστή. Τα λέμε. Πολλά μηνύματα, ρε. Τι έγινε? Λοιπόν, να αφιερώσω λοιπόν τα δανεικά, τα πάντα είναι δανεικά, στο μεγάλο αρχηγό του ΠΑΟΚ που πανηγύρισε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στον Καραϊσκάκη, αλλά τότε φυσικά ήταν διαφορετικό. Καλή απολαυστική συνέχεια στην εκπομπή σου. Ο 684. Ο Σκόκος στην ΑΕΚ στα 29 του. Εάν πάει, είναι μεγάλη μεταγραφή. Είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι μπαίνει δυνατά στα 29 ο Σκόκο. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει όμως. Το μπασκεμπολίστα ή το ψαροτουφεκά θεωρείς πιο αργό στο μυαλό? Το ψαροτουφεκά. Την καλαμαριά από το αυτή του χρόνου θα την περάσουν δύσκολα. Ο Κατσιπαναγής που δεν γνώριζε το κόκκινο. Κατσιπαναγής, κόκκινος. Ω, δεν ξέρω κόκκινο. Ο μουστάκι, ξέρω ένα μουστάκι, περίεργο. Ο κόκκινο, δεν ξέρω κόκκινο. Ω. Όταν σου είπα το μεσημέρι ότι θα πάω στο γήπεδο να κάνω ένα τελευταίο ψυχικό, εσύ γελούσες. Εγώ το έκανα το ψυχικό. Σε γυναίκα δεν έχω κάνει ποτέ ψυχικό, τον κάνω για τον ΠΑΟΚ. Μου λέει ένας πρωινός μεσημεριανός ακροατής. Καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα. Ηρακλή μου, γλυκέ μου, Αριανέ, τι κάνεις? Καλά, μια χαρά, Κώστα, εσύ? Λέγε, ρε, τι γίνεται? Καλά, μια χαρά, το είδα σήμερα το παιχνίδι. Ναι. Κοίταξε, στην αρχή ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά. Πρώτο 20 λεπτό δεν το είδα. Ναι, δημιούργησε δύο ευκαιρίες για γκολ. Ναι. Τώρα μία στο 11 με τον Παπαδόπουλο, δεν χάνεται τώρα αυτό. Ήθελε ένα πλασέ εκεί τώρα. Τι να πω να μου. Ο Παπαδόπουλος είναι μεγάλο center for στα νιάτα του. Μπορούσε να παίξει και στη γραμμή πριν τα 28 του. Ναι. Με καλά τελειώματα, καλός αθλητής.
θεατρίνος πήγε να πέσει να πάρει ένα μπέναλτι, δείχνει ότι είναι παλέμαχος πια. Είναι στα τελειώματά του. Δηλαδή, ο Παπαδόπουλος του χρόνου είναι να πάει σε καμιά β' εθνική, να κλείσει την καριέρα του κτλ. Δεν είναι το παιδί, ας πούμε, για υψηλό επίπεδο. Εγώ τον θαύμαζα, ναι, και τον θεωρούσα, τον γούσταρα κιόλας. Γιατί ήταν και γκολτζής. Και εμένα μου αρέσει. Ακού να δει. Ήταν και έξω από την περιοχή και ταχύς και τραβιόταν και στην γραμμή και κούρσες έπαιρνε. Και έκλεινε και μέσα. Και μπάλα και ένα-δύο και έμπαινε και πλάσαιρνε κτλ. Μ' άρεσε. Αλλά τώρα είναι το τέλος. Σωστά. Α, σωστά. Τώρα στον γκολ του ατρόμ του. Εκεί ο Καραμάνος το βάλε. Καραμάνος. Ναι. Ο Νταβέρος τον επέτρεψε να κάνει μια βόλτα και στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Ναι, ο Γκώδης Φορ ή αυτός που μπαίνει στην περιοχή και παίζει πλάτη. Παίζει πλάτη τον Τζαβέλα, έχει πρόβλημα να το γυρίσει κτλ. Αυτό είναι μειονέκτημα μεγάλο. Σωστά. Είναι σωστά, μειονέκτημα. Σωστά. Δηλαδή, γι' αυτό ίσως έβαλε και σέντερ Φορ τον αργό, τον Παπάζογλου και έβαλε γλίγορους στα πλευρά έναν. Γενικά είχε ψηλή ομάδα ο Ατρόμητος. Φαίνεται ότι κατάλαβε ο Νόμπλιας ότι θα πάει η μπάλα στην πλάγια γραμμή και θα φορτώνεται. Έβαλε τρίτο center back. Έβαλε μετά και εκείνο τον Αγκουαΐν, πως το λένε, τον ψηλό, τον Μηταρά, να πούμε, τον Μαλακρό, στον αέρα. Δεν έβγαλε τον Παπάζογλου να βάλει τον Απολεόνι. Πιθανολόγησε ότι θα πάει η μπάλα στον αέρα πολύ και δικαιώθηκε. Σωστά. Ναι. Τώρα, να σου πω για τα εισιτήρια. Εγώ διάβασα ότι κόπηκαν 4.618. Αυτά είναι βλακίες. Είχε κάτω από 2.000 κόσμο το γήπεδο. Άστα 4.000. Είχε 250 άτομα, 300 στη θύρα 5. Άρα 300-400 είχε στη θύρα 1. 500 να ήταν οι άλλοι. 200-220-230 στη θύρα 4. Και άλλοι 300-350. Ποια 4.000 ρε παραμυθάδες. Ποια 4.000 ρε παραμυθάδες. Επειδή γίνατε ρόμπες. Βάλα εκεί τα διαρκείας ντε και καλά και τα περάσα για... Τέλος πάντων. Να πω και κάτι για τον Άρη ένα τελευταίο. Ναι. Άκουσα ο Κάλλας είναι πολύ θυμωμένος τώρα με κάποιους από τον Άρη, από τη διοίκηση και παλέμαχος τώρα, όπως έγινε αυτό με τον Γκούι. Εντάξει, έχει δίκιο ο άνθρωπος, γιατί εμείς από την Αμερική τόσο μακριά και πάει ο Γκούις να χαλάσει τη δουλειά τώρα. Φίλε, αυτά τα πράγματα είναι όταν ο άλλος διοικεί την εταιρεία του μακριά, να πούμε. Δηλαδή, ανοίγω εγώ ένα μπαρ. Ναι. Και είναι στην Αθήνα και κάνω άλλες δουλειές. Δεν θα με κλέψουν εμένα. Δεν θα με φάνε. Ανοίγω ψιλικατζίδικο, ανοίγω μπακάλικο, ανοίγω φούρνο, ανοίγω κομμωτήριο, ανοίγω τι θέλεις. Εάν δεν είμαι πάνω στη δουλειά, εγώ τελείωσε. Οι άλλοι δεν. Και το θέμα ποιο είναι. Ναι. Το θέμα είναι ότι ο Καλαϊτζίδης, ο οποίος είναι στην πιάτσα έξυπνος, υποτίθεται κτλ., ναι, υποπίπτει σε δύο σφάλματα, τα οποία εγώ προπονητικά το γουστάρω τον Καλαϊτζίδη. Άσε τι λένε οι άλλοι. Εγώ προπονητικά τον Καλατζίδη τον πάω. Εντάξει, διαφωνώ λίγο ότι έχει μια αιμονή μόνο με το 4-4-2, αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες. Ξέρει μπάλα πολύ και είναι πολύ δουλευταράς στη δουλειά του. Αλλά δεν μπορείς να βγαίνεις, να πηγαίνεις εναντίον του Αρβανιτίδη τη στιγμή που εμπλέκει το Ολυμπιακός, που ελέγχει την ΕΠΟ και να στέλνεις και τον Γκούι στην αυτή να κάνει μομφή. Δηλαδή αν το έκανε μόνο στο Γκούι, πρέπει να κοντόμυαλος. Δεν γίνεται, ρε, δεν γίνεται. Και μετά πάω σε παρακαλά την άλλη μέρα και να σου λέω ο Κυρτζίκης με το δίκιο του. Εγώ τον Κυρτζίκη δεν το χωνεύω. Φυσιογνωμικός δεν μ' άρεσε, αλλά έχει δίκιο. Ναι. Δηλαδή σου λέει, εσείς κάνετε πόλεμο να με ρίξετε και θέλετε μετά την άλλη μέρα βοήθεια. Είστε ανώμαλοι. Είστε βλαμμένοι. Είστε χαζοί. Τους είπε ο Κυρτζίκης. Όταν λες ο Κούις έκανε μορφή, τι εννοείς, ότι πήγε κόντρα. Πήγανε κόντρα, παιδί μου, στη διοίκηση της ΕΠΟ να τη ρίξουν μαζί με την ΕΠΣ Θεσσαλίας. Τη στιγμή που αυτοί έχουν ανάγκη την ΕΠΟ και σου λέει η ΕΠΟ, έτσι είσαι. Και ο Μαρινάκης λέει, καλά, εσείς δεν μπορείτε να τα βάλετε με τον Δεδροπόταμο, τον Ακροπόταμο και το νέο Σούλη Παραμυθιάς και κάνετε ότι έστησα εγώ το μάτς και τα λοιπά. Φάτη στο κεφάλι. 16 ομάδες η Β' Εθνική του χρόνου. Θα βγαίνει ο Τσαλτίδης πάλι. Θα ψάχνει να βρει τον νόμο με το δίκιο του. Αλλά, όπως λέει και ο Κόκκινος, εμένα με ενδιαφέρουν οι νόμοι. Εσύ πάρεις το Άγιον Όρος, να πας εκεί με τον Εφραίμ να πιεις καραρακί και άσε τους νόμους. Εδώ υπάρχει ο ισχυρός και ο ανίσχυρος. Λέει, κυνηγάνε, λέει, τον Άρη. Ο Άρης είναι βλάξ. Κανείς δεν το κυνηγάει. Αυτό γκολ βάζει ο Άρης. Κάνει λάθη πολλά. Και κάνει λάθη στο κομμάτι το επικοινωνιακό, στο κομμάτι το εξαγωνιστικό. Κάνε δύο σφάλματα. Θανατηφόρα για μένα. Λάθη. Έτσι είναι, Κώστα. Λάθη. Τέλος πάντων. Έτσι είναι. Αλλά δεν υπάρχει. Είναι καλή συνέχεια, Κώστα. Αλλά πάλι δεν υπάρχει καλύτερη λύση από τον Κάλλας και τον Καλατζίδη. Δεν υπάρχει.
Δηλαδή είναι αναγκασμένοι ή να πάρουν αφημί ή να πάνε άλλη μια χρονιά με Κάλλας Καλαϊτζίδη. Δεν υπάρχει, ρε. Δεν υπάρχει καλύτερο δίδυμο σε αυτό τον Άρη. Δεν υπάρχει. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Λοιπόν, μαζί με τον Εσχήν ήρθε και μια μεταγραφή της ΑΕΚ. Θα γουστάρω να σε ακούω να λες κοντά στα Χριστούγεννα για τον Μπεκταρά το Σιμόες. Επίσης καλά κάνει και δεν δίνει λεφτά στην πρώτη χρονιά ο Μέλη. Γιατί πρώτο και να δώσει λεφτά τα ονόματα δεν θα έρθουν. Και δεύτερον και να έρθουν μέχρι τον Νοέμβρη θα διώξει, λέει, τον Δέλα. Σιγά σιγά, μάλιστα, θα διώξει τον Δέλα. Γιατί δεν τον διώχνει τώρα, λέω εγώ τώρα, σε ρωτάω. Ρε, είσαι πολύ κουραστικός εδώ και καιρό. Οποιαδήποτε ομάδα τις μεγάλες ήταν στη θέση του ΠΑΟΚ, με αυτές τις άδειες εμφανίσεις, 800 άτομα θα είχε. Μας κούρασες, ρε. ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα, ρε. ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα, ρε. 9-39. Από την Γαλατά και μετά θες αποτελέσματα. Πού έπαιξε η Γαλατά, ρε. Γαλατά. Λοιπόν, θα στα πω. 181 Γαλατά, Μπουρσασπορ 1-3-2, άσος, χ το ημίχρονο. Πήρε το κύπελο. Λοιπόν, 182 Αούστρια, Σάλτσμπουργκ, κουλούρια 0-0. Στην παράταση 0-2 το πήρε Σάλτσμπουργκ. Στο 184 Βίσλα Κρακοβίας, Σλάουκ Βρόντβαλφ 0-1 τελικό χ το ημίχρονο. Στο 185 Γκόρνικ Λεχ Πόνζαν 1-6 τελικό, 1-4 το ημίχρονο. Στο 186 Λέχια Γκδάνσκ, Λέγκια Βαρσοβίας, κουλούρια. Και στο 187 Πογκόν Σταζετζίν Γιαγκελόνια 1-3 τελικό, διπλό και το ημίχρονο. Καλημέρα. Γεια σου Κώστα. Καλώς τον. Καταρχάς θα ξεκινούσα αλλιώς, αλλά θέλω να το πω πρώτα αυτό, γιατί έχει πολύ σημασία. Είναι χαρακτηριστικός, δηλαδή και το μεσημέρι, δηλαδή δεν είναι μόνο το κάνεις τώρα το βράδυ, το κάνεις και μπροστά του. Ποιο? Αυτή την αναπαρά, αυτό με τον κόκκινο που κάνεις. Την αναπαράσταση του κόκκινου, τέλος πάντων. Ναι. Την κάνεις τόσο πιστικά, δηλαδή, και το πιο ωραίο είναι ότι μπροστά του που τα κάνεις, δεν λέει τίποτα ο άνθρωπος, κάτι και σου λέει, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ τι είναι. Μα δεν μπορεί να πει, αφού λέω αλήθεια. Όχι, το κάνεις δηλαδή τόσο, δηλαδή είσαι τόσο επιτυχημένος αυτό το πράγμα, δηλαδή σε δίνω συγχαρητήρια. Τώρα θέλω να πω λίγο κάτι για το... Δεν κοροϊδεύω τον άνθρωπο, έτσι προς Θεού, εγώ μιλάω για να παράσεις τη δικιά σου, έτσι να μην παρεξηγηθώ. Να πω κάτι για αυτό που είπες, ότι ο ΠΑΟΚ είναι αγύμναστος. Δεν είναι πρόβλημα, Κώστα, τώρα, φετινό αυτό. Χρόνια έχει πρόβλημα. Όταν ο Βιερίνια έφυγε από το ελληνικό πρωτάθλημα. Ένα χρόνο έκανε να παίξει, ο κόλος του είχε φτάσει μέχρι τον πάτο. Ως καλύτερος παίκτης, πρόσεξε με, τη Super League. Και πήγε στη Γερμανία και του είπαν χάσε κιλά για να παίξει. Σωστό. Παίζει πολύ. Από εκεί μπορείς να καταλάβεις πολλά πράγματα. Σωστό, σωστό. Ότι είμαστε πίσω. Σωστό. Μια μικρή παρατήρηση αυτό. Να πω ότι αδικήθηκαν πάρα πολύ παίκτες που όπως ανέφερε ένας φίλος του Παπαδόπουλου. Που μπορούσε να παίξει ο Κουλούρης και έπαιξε ο Παπαδόπουλος, όπως ο Σαλπιγκίδης που μπορούσε να παίξει ο Πόζουλου και έπαιζε ο Σαλπιγκίδης. Αλλά γιατί λένε έχει ο καιρός γυρίσματα, όλα εδώ πληρώνονται κάποτε. Και τα λάθη του ΠΑΟΚ, αυτά που έκαναν, ειδικά στα παιδιά αυτά, τα οποία είχαν πολύ μεγάλη εξέλιξη και θα μπορούσαν να εξελιχθούν ακόμα περισσότερο, φέτος δεν τα άφησαν. Α, τους κάψαν κιόλας, ναι. Γιατί αλλιώς είναι να πας με παιχταράδες και να βγάλεις και τρία φιντάνια. Και να ανεβούνε. Ναι, αυτοί βάλαν τώρα τους πιτσιρικάδες να σηκώσουν τον ΠΑΟΚ στην πλάτη. Δεν γίνεται αυτό όμως. Να σε πω κάτι, γιατί στο λέω. Γιατί πίστευα αυτά τα παιδιά. Ο Στέλιος Πόζουλου ενίσχυε στην ΚΑΠΑ 20 για 12 μάτσα. Μόνο. Στην φετινή σεζόν. Τον έστελναν, ρε παιδί μου, επειδή δεν έπαιρνε παιχνίδια συμμετοχές, τον έστελναν στη μικρή ομάδα. Και είναι ο πρώτος σκόρερ με 12 μάτσα μόνο. Που έπαιξε ΚΑΠΑ 20, έπαιξε 26, πώς έπαιξε. Και είναι ο πρώτος σκόρερ με 10 τέρματα. Φαντάζομαι ότι δεν έπαιζε όλη τη σεζόν στην ΚΑΠΑ 20. Και φαντάζομαι αν το έδιναν δυνατότητα να έπαιζε παραπάνω πόσο καλύτερο θα ήταν τώρα. Και όσον αφορά για το τελευταίο που ήθελα να πω, δεν θα αναφερθώ στο όνομα, γιατί αηδιάζω και μόνο και η πραγματική αιτία του κακού όσον αφορά το αγωνιστικό, ο πιο χειρότερος παίκτης για μένα, είναι αυτός ο οποίος λέει εσύ καλά να πάθετε και που δεν μιλούσατε, κατάλαβες για ποιον λέω, δεν θέλω να πω το όνομά του. Έχω να πω ότι ό,τι μας έκανε τα δύο χρόνια αυτά που είναι στον ΠΑΟΚ, όλα εδώ θα τα πληρώσει και ήδη άρχισαν από σήμερα το βράδυ. Να το ξέρει πολύ καλά αυτό που έκανε, είναι η μεγαλύτερη πηγή κακού που θα μπορούσε να έχει ο ΠΑΟΚ. Φίλε, αυτά τα λύνεις εκείνη την ώρα. Άμα αφήσεις το καρκίνωμα 6 μήνες, μετάσταση κάνει. Στην πρώτη φάση σώνεσαι σήμερα με το καρκίνωμα. Μπαμ, μπαμ, το πετάς και τελειώνεις.
Άμα βγει μετά από 10 χρόνια, χέστηκε, το ξαναβγάζει. Δεν είναι τώρα να τα αφήνει αυτά τα πράγματα. Έχει δίκιο, ναι. Αλλά αυτό ο συγκεκριμένο άνθρωπο θα πληρώσει πολύ ακριβά αυτά που έκανε όλα. Πάρα πολύ ακριβά. Να είσαι σίγουρο, Κώστα, και θα το θυμηθεί. Και έχουμε στον ΠΑΟΚ καλή δύναμη για τη νέα σεζόν. Και επιτέλου να γίνουμε ομάδα. Και θέλω πολύ μεγάλη στήριξη στα παιδιά των ίδιων των ακαδημιών, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι πρώτη στι ακαδημίε των ταλέντων και έχει πολλά ταλέντα και είναι κρίμα να δικούνται αυτά τα παιδιά και να παίζουν αυτές οι λέρες. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Ντροπή. Κόπηκες. Η Ηρακλειδέας του είπε η γυναίκα του να πάνε κάπου μόνη και την πήγε στην Τούμπαλη. 199. Ραπ, η Ηρακλειδέας απάνω από όλοι, ο ΠΑΟΚ θα έχει ελπίδα να βγει δεύτερος αν ήταν τη τελευταία αγωνιστική τα Γιάννενα. Η Ρακλάρα ήρθαμε και δεν θα σας σώσει κανείς. Ακόμα ένα μέλος του σου έπω το τελείωσε ανακριτής ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης. Από εβδομάδα τελειώνει και ο Χοντρός. Ο Άρης θα ανέβει, βρε. Ναι. Πώς βλέπεις αυτά τα παλτά της Κλεάδους, τα είχα δύο νίκες, λέει. Ναι. Αριανό security. Παλτά λες της Κλεάδους, ενώ τα δικά σου τα ημίπαλτα εκεί. Στη θύρα 4 κοριτσάκια είχαμε που καταδίσαμε αυτό 42. Επίσης λέει σχεδόν σε όλα μέσα, αλλά πρέπει να παρευθύσω ότι ήταν λάθος η επιλογή Άγγελου. Λέει, έπεσε σχεδόν σε όλα μέσα, αλλά πρέπει να παραδεχθεί ότι ήταν λάθος η επιδιορχή Άγγελου. Πρέπει να έγινε χειρότερη προετοιμασία. Λέει, σωστό, 267. Ο σύνδρομος φίλων Arsenal Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει δυνατά. Κοντά στα 100 άτομα σε κάθε συνάντηση. Είναι κοντά και στην επίσημη αναγνώριση. Θα ενημερώσω τον οπαδό της Arsenal, Γιάννη Καρατζαφέρη, να έρθει σε επαφή μαζί σας, γιατί μου φαίνεται ότι είναι φανατικός, θέλει να πάει στο Wembley. Τελικά δεν βρήκε λύση, έμαθα σήμερα. Και πρέπει να έρθετε σε μια επαφή. Θα σας φέρω εγώ, θα το ρωτήσω εγώ αύριο. Θα σας φέρω σε επαφή. Αρκεί να μου δώσετε τηλέφωνα και τα λοιπά. Επόμενη γραμμή γρήγορα, ναι. Καλημέρα, Κουστή. Καλημέρα, Βίλε. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Κουστή. Μάλιστα. Γίνεται ο Ιβάν Σαββίδης να είναι τόσο άμπαλος? Ναι, ρε φίλε, γιατί? Δηλαδή έρχεσαι, επενδύεις λεφτά στην Ελλάδα, δίνεις τόσα εκατομμύρια και δεν ξέρεις από ποδόσφαιρο. Δεν ξέρει. Δηλαδή εμπιστεύτηκε το ζήσει του Βρίζα που κάνανε, τι κάνανε εκεί στον ΠΑΟΚ, κάνανε μια συμμορία, μια κομπίνα τέλος πάντων. Αυτό βλέπω εγώ προσωπικά. Κόπιες, φίλε, κομπίνα, συμμορία ο Βρίζας. Μηνύσιμα είναι αυτά. Κάντε κριτική όποιο γουστάρετε. Σκίστε τον. Κομπίνες, συμμορίες και αυτά, όχι. Λάθη να πείτε, ναι, σκίστε τους. Ω, δεν γίνεται. Λοιπόν, διώξτε τον Άγγελο τώρα. Μόνο αυτός φταίει. Ο Αγγελόσκυλο 202. Φρεσκάδα στα play-off δεν υπάρχει. Υπάρχει θέληση και ομαδικό πνεύμα. Που στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει ούτε για δείγμα. Ο μέτριος θα αναδειχθεί στο καλό κλίμα και ο καλός θα εξαφανιστεί στο κακό. Πλήρησε καθάριση πολλά μηνύματα σαν του 280. Μα μπορείς να μου πεις το λόγο για τον οποίο ο Καραγκιόζη σε αναβάζει και άπολες κατεβάζει? Ναι, ναι, θα σου πω. Τον όρμηξα μια φορά, τον φάω. Ένα. Και δεύτερον, τον έχω από κάτω στην ακροαματικότητα 10 χρόνια. Τι να κάνω τώρα. Δεν είπα όνομα. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται, καλά? Καλά, μια χαρά. Εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Έγινε τώρα τίποτα με τη Β' Εθνική, είπαν για 16 ομάδες, ή εσείς το λέτε αυτό? Όχι, δεν έχει αποφασιστεί τίποτα. Όμως υπάρχει μια ατμόσφαιρα εις βάρος του Άρη. Οι ομάδες αντί να μείνουν 20 να πάνε 18 ή 16 στη Β' Εθνική. Αυτό δεν γίνεται όμως. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί υπάρχει στην προκήρυξη, θα γίνει το πρωτάθλημα με 20 ομάδες. Στην Ελλάδα είσαι μεγάλη. Ναι, σε αυτό έχεις ένα δίκιο, αλλά δεν ξέρω τι να πω. Και εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω αυτή τη στάση του Καλατζίδη. Όχι, ο Καλατζίδης δεν πήγε εναντίον του Ολυμπιακού. Έγινε ένα θέμα εις βάρος της Βέρειας και αυτό το θέμα εγώ το έχω μάθει από τον Καλατζίδη την ώρα που έχει γίνει. Δεν είναι ψέματα. Έτσι όπως μου είπε ο ίδιος. Δηλαδή αυτά που είπε τώρα ο άνθρωπος μου τα είπε κατηδίαν πριν 2 χρόνια. Εντάξει, δεν είναι ψέματα. Αν είναι αλήθεια δηλαδή, μου τα είπε πριν 2 χρόνια. Όμως, εμπλέκει τη Βέρεια, τον Αρβανιτίδη μάλλον. Εντάξει, με τον οποίο είχε κακές σχέσεις επαγγελματικές. Ναι, αλλά εμπλέκεται και ο Ολυμπιακός. Και πάει μπλεγμένος ο Ολυμπιακός σε ένα μάτς, επειδή ο Γεωργίας το ξεκίνησε με τον Μελισανίδη. Ναι, αλλά εγώ σαν Άρης δεν έχω συμφέρον. Με κατάλαβες? Και δεν έχω και Μελισανίδη. Εάν ο Μελισανίδης δηλαδή είχε τη δύναμη να με βοηθήσει, να πάω και να κάνω 1000. Βεβαίως. Και το άλλο είναι, εφόσον έχω ανάγκη την ΕΠΟ, πού στέλνω εγώ ή πάει ένα μέλος του Διοικητικού μου Συμβουλίου, παλέμαχος, κοντόμυαλος, άσχετος, ανημέρωτος, ξέρω εγώ, πες το όπως θες, εγώ δεν θέλω να το χαρακτηρίσω. Είναι μια μεγάλη ιστορία ο Κούης, ποδοσφαιρική. Σαν παίκτης. Ωραία. Σαν παίκτης.
Κολοσσός στον Άρη, σημαία και ό,τι εξυπακούεται. Τίμιος έμεινε μέχρι το τέλος εκεί. Μεγάλη μπάλα. Γκολ, φάουλ, μεγάλη προπόνηση, ατομική προπόνηση. Ήθος, θέλεις. Αλλά σαν παράγοντας θα του κάνω κριτική. Έτσι δεν είναι. Πολύ λίγο κάτι. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, εάν ήθελε ο κύριος Καλαϊτζίδης, μετά τον αγώνα Ολυμπιακός Βέρεια που καταγγέλει, θα έπρεπε να υποβάλει την παραίτησή του. Εάν έμεινε γιατί είχε ανάγκη από δουλειά, το οποίο το σέβομαι, δεν είναι τίμιο να βγαίνει τώρα μετά από 2,5 χρόνια. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Όχι. Ο Καλαϊτζίδης πάνω στο συμβόλαιο. Ο Καλαϊτζίδης δεν βγήκε. Όχι. Και τώρα πήγε να βγήκε, άκου. Βγήκε ο Γεωργίας και ζητήθηκε η γνώμη του Καλαϊτζίδη. Εγώ αν ήμουν Καλαϊτζίδης, φοβούμενος τον Ολυμπιακό και την ΕΠΟ, θα έλεγα δεν ασχολούμαι. Δεν ασχολούμαι. Γιατί έχω τον Άρη από πίσω. Εάν δεν είχα τον Άρη, να βγω να το σκίσω. Η διαφωνία μου με τον Δημήτρη, τον Καλαϊτζίδη, είναι ότι εφόσον έχει ο Άρης ανάγκη την άνοδο, δεν την έχει εξασφαλίσει, και έχει ανάγκη την ΕΠΟ, ίσως αύριο τον Ολυμπιακό, όπως το είχε ο Σκόρδας κτλ., ίσως δεν θα μιλούσα. Η κριτική είναι πάνω σε εκείνο το κομμάτι. Δηλαδή, από κεκτημένη ταχύτητα έγινε το λάθος. Έτσι. Τέλος πάντων. Και έρχεται τώρα ένας Ολυμπιακός και μια ΕΠΟ και λέει: ποιος Άρης, αυτός που μας είπε ότι στήσαμε το ματς. Ποια ΕΠΟ, αυτή η οποία θέλει να μας ανατρέψει ο Άρης. Επειδή πήγε ο Κουίς, θεσμικός παράγων του Άρεως. Δεν πήγε ο Βένος που είναι παλέμαχος ή ξέρω εγώ ο Χριστίδης, που είναι παλέμαχος ή ξέρω εγώ ο Χ παλέμαχος, που και εκεί. Δεν μπορείς να πας. Πρέπει να ρωτήσεις τη διοίκηση να πάω. Να ορμήξω. Κανονικά ο Κούις έπρεπε να πάρει τον Παλί. Έπρεπε να πάρει τον Φύρο. Έπρεπε να πάρει τον Πάλα. Έπρεπε να πάρει τον Χριστίδη. 150 συμμετοχές στην εθνική ομάδα όλοι αυτοί. Σε άλλο Άρη. Να μπουν με τις κλωτιές στην ΕΠΟ. Να πιάσουν αυτό το Σταυρίδι. Τον Ασχημάτρα, τον Κυριζίκη. Του πούνε να δω ρε. Εγώ είμαι ο Κούις. Έχω παίξει 50 φορές στην εθνική. 53 έχει παίξει ο Φύρος. 30 ο Χριστίδης. Έχουμε γράψει ιστορία στο ποδόσφαιρο. Και ερχόμαστε να ρίξουμε τα μούτρα μας για την ομάδα που αγαπάμε, να σου πούμε παίξε μας 50-50 τουλάχιστον. Κατάλαβες. Δεν πήγα τώρα να κάνεις ζημία την ομάδα. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα. Λάθη. Θανατηφόρα. Δεν είναι λάθος να πάρεις τον Καλογέρι αργό και να λέει αχ, έχω αργό χαφ και ο Σανιάς δεν κάνει που κάνουν κριτική τον Καλατζίδη. Αυτό είναι άλλο. Που εκεί έχω ενστάσεις. Ο Καλατζίδης έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στο χορτάρι. Εάν ξεκινούσε ο Καλαϊτζίδης από την αρχή την προετοιμασία, δεν μπλέκαν γαλανοί, υπογαλανοί και ιστορίες, και άρχισε κανονικά, θα έβγαινε 10 βαθμούς διαφορά. Δεν το δικαιολογώ. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Μπορεί να βγαίνει αγωνιστικά να το βρει τον Καλαϊτζίδη. Ναι, έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει. Ξεσφύγει το λάθος. Άντε, μπράβο. Ότι δεν πήρε το μάτι στη Δράμα. Αυτό ήταν. Αν έπαιρνε το μάτι στη Δράμα, θα έβγαινε. Τι να κάνουμε, δεν το πήρε. Έπρεπε να το πάρει. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Να σε καλά διάλειμμα. Έπρεπε να το πάρει. Βεβαίως. Όπως λέει ο φίλος μου ο Χρήστος από τη Λαμπράκη, όταν πήγε ο Σκόρδας στον Τίγρη, ο Βρούτος κατέβασε τον Αντίχειρα. Ο Βρούτος. Έλα τη φίλε, 7-79. Ούτε αφημί, ούτε γάμα ο Άρης. Μακάρι ρε φίλε. Εμείς τι θέλουμε τον Άρη στη γάμα εθνική να γελάμε. Β' εθνική να κάτσει κάνα 2 χρόνια. Και ανέβει σε 3 χρόνια όπως ο Ηρακλής. Ο άλλος λέει ποιον εξυπηρετούν τα πλέι, ο Φανούς, οι αγώνες, άδεια γήπεδα και κάτεργο για τους παίκτες. Επειδή χτυπάω κοντρός παλαμάκια, οι άλλοι πρέπει να χορεύουν, ως πότε. Λέω 146. Όντως οι πολλοί καφέδες δημιουργούν πρόβλημα. Στα νεύρα. Ναι. Λοιπόν, έτσι, φίλοι, οι πολλοί καφέδες δεν κάνουν καλό. Λοιπόν, για τον Μπέτα 62, άμα θέλει το παλικάρι, ας έρθει να με βρει, πες του. Θα περάσουμε καλά, πες του. Εντάξει. Όταν βρεθήκαμε πριν 4 μήνες, άλλα έλεγε. Μάλλον δεν έλεγε, έφυγε. Πάμε επόμενη γραμμή. Εσύ μας έδωσες χ, τον πάω χαταγάρι διαιτητή. Λοιπόν, με είπες και με έκανες, με έφαγες στη μάπα. Έλα φίλε, πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα φίλε. Καλημέρα, καλώς τον. Λοιπόν, φίλε μου, στην προ...
προετοιμασία του Άρη ποιος ήταν προπονητής? Ο Καλαϊτζίδης. Ο Καλαϊτζίδης. Σανιά, Ελουντούλου και λοιπά, δικές του επιλογές δεν είναι? Βεβαίως. Όταν πήρε την ομάδα από τον κάμπος ήταν προπορευόμενη ομάδα? Ήτανε. Λοιπόν. Προπορευόμενη. Λοιπόν, τώρα, ναι, ναι. Ξέρεις που επικεντρώνομαι, ρε φίλε. Δεν θέλω να τα βάλω προσωπικά με τον Δημήτρη τον Καλαϊτζίδη. Αλλά ο προπονητής του Άρη, κατ' εμέ πάντα. Βεβαίως. Απέτυχε. Ως εκ τούτου. Ως προπονητής λες. Ναι. Ναι. Από τη στιγμή, εμένα τον Αριανό, βγήκε στο μπαλκόνι, βγήκε στο γυαλί και μου είπε ότι άνοδο και εκαθάριση. Το πρώτο απότυχε, συγγνώμη δεν άκουσα, το δεύτερο υπάρχει ο μύθος ή τέλος πάντων. Θέλω τώρα εγώ να έρθω στον αδερφό του, τον συμπαθέστατο αδερφό του εξ Αμερικής, γιατί και εγώ μετανάστης είμαι, τέλος πάντων. Ωραία. Εάν είναι σωστός επαγγελματίας, ναι, ο αδερφός του από Αμερική, τι θα κάνει? Θα πρέπει να κάνει το αυτονόητο. Να απομακρύνει τον προπονητή που απότυχε να ανεβάσει με αυτό το τρομακτικό για τα δεδομένα της ΓΑΜΑ Εθνικής μπάτζετ. Κατηγορία. Απέτυχε να ανεβάσει την ομάδα κατηγορία. Άρα λες, εγώ σαν Αριανός θέλω τον Κάλας, αλλά να απομακρύνει τον Καλατζίδη από προπονητή. Κοίταξε να δεις, ναι, ναι. Για να μην φαίνομαι τώρα κολοτούμπας ή πίσω γύρισμας ή άλλα λέω, άλλα εννοώ. Ναι. Λοιπόν, επειδή ζώντας στη Γερμανία όντως, δεν έχω και την απαραίτητη επαφή ώστε να γνωρίζω λεπτομέρειες. Εντάξει. Και είναι να πούμε ότι έχει αλλοιωθεί και κατά κάποιο τρόπο το φύλαθρο πνεύμα το δικό μου. Δηλαδή, αλλιώς ήμουν όταν ήρθα από Ελλάδα, αλλιώς θα βλέπω πλέον τα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν. Και λέω το εξής, δεν σηκωστεί, να πούμε. Όταν η ομάδα, όταν ο χρηματοδότης δίνει. Δηλαδή, εγώ ακούω ότι ο Κάλας πληρώνει στην ώρα του. Ότι όλοι είναι πληρωμένοι στην ώρα του. 30 του μηνός, όπως ο του ΠΑΟΚ. Άρα το πρόβλημα είναι καθαρά τεχνικό. Οι επιλογές στις οποίες βασίστηκε, και μάλιστα μην ξεχνάς ότι όταν δεν είχαν κάποια παιδάκια το 20άρικο να πιούνε καφέ με την κοπέλα τους, αυτός ο Σανιά πληρώνονταν 6 μήνες από τον Άρη αυλετή. Ήταν η ελπίδα μας, πάνω σε αυτό θα χτιζόταν η ομάδα, λόγια του προπονητή μας επαναλαμβάνω. Έτσι. Και ήταν παίκτης για β' εθνική. Λυπάμαι ρε φίλε, αλλά 2-3 παιχνίδια που είδα, και αυτά να πούμε σε μισάωρη διάρκεια ή ένα ημίχρονο διάρκεια 40 λεπτά, αυτό το παιδί εμένα δεν μου έδειξε τίποτα στον Άρη. Γιατί λοιπόν να μην απομισθεί τις ευθύνες του ο ίδιος? Και αν ο Κάλας, ο αδερφός του, είναι όντως παράγοντας, επαγγελματίας που θέλει να πούμε την ομάδα να πάει μπροστά με κάθε θεμητό μέσο, έτσι, κατ' εμέ θα αποδείξει το άκρο να του επαγγελματισμού του εάν κάνει την κίνηση και διώξει τον αδερφό του. Γιατί εμπροκειμένου εμένα δεν με ενδιαφέρει τι είναι αδερφός του. Και να σου κάνω ένα μικρό παράδειγμα, εγώ ασχολούμαι, εμένα η ζωή μου όλη εδώ πέρα είναι με τα εστιατόρια, με τα μαγαζιά, με τα κλαμπ, με τα μπαρ, έτσι. Έχω τώρα τους γύρους μου 25 και 23, το μικρό άστον το 15χρονο, λοιπόν, που είναι να πούμε πάνω στο φόρτε τους για δουλειά. Ναι. Και παίρνω τον Αλέξανδρο που ακολουθεί και το δικό μου το δρόμο, το γιο μου, και του λέω, αγόρι, θα είσαι υπεύθυνος σε αυτό το μαγαζί. Έτσι, το μαγαζί αυτό είναι δικό μου, εσένα σε καθιστώ υπεύθυνο, πάρε το μισθό σου, αυτό είναι το μοντέλο, αυτή είναι η φιλοσοφία, αυτό είναι το στυλ μας, ξεκινάς. Και βλέπω ότι ο γιος μου κάνει χαζά. Δηλαδή τι θα πω ότι τώρα, όχα μάν το παιδί μου, θα αφήσω να καταστραφεί το μαγαζί, θα αφήσω να στεναχωρηθούν 10 ανθρώποι που δουλεύουν μέσα. Έτσι, και άλλοι πόσοι πελάτες που αγαπούν το μαγαζί μου. Μόνο και μόνο για να αποδείξω εγώ ότι αγαπάω το γιο μου. Καταλαβαίνεις το πράγμα με το οποίο σου μιλάω, φίλε μου? Μάλιστα. Κατανοητό και σαφέστατη η τοποθέτησή σου. Θέλω τον Κάλας, αλλά να... Ναι, κατανοητό. Ναι, ναι, σύμφωνα, ναι, με τη λογική, γιατί κακά τα ψέματα, Κωστή, είναι υπερβολικό το budget αυτό για ομάδα γάμα εθνικής. Και ρε φίλε, δεν θα πω ότι Άρης είμαι και φανέλα, σαφέστατα και φανέλα είναι βαριά. Είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν, είμαι η ομάδα που έφερε το πρώτο πρωτάθλημα, που πήρε το πρώτο πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Και κατ' εμέ είμαι και το πρώτο επαγγελματικό, άσχετα να αλλάξαν οι νόμοι μια εβδομάδα πριν και τα κάνανε μπαράς και μαράς και τέλος πάντων. Λοιπόν, αποδείχθηκε όμως ότι με απαγορευμένο για το επίπεδο της αυτής κατηγορίας budget, έτσι, με υπερβολικά μεγάλο budget, η ομάδα δεν πήγε μπροστά. Δεν θέλω εγώ τώρα δικαιολογίες να ακούσω τη στιγμή που η ομάδα μου πρέπει να το πάρει αυτό το παιχνίδι και μάλιστα με τον ουραγό της κατηγορίας, με πεσμένη ομάδα της κατηγορίας, εντάξει, και δεν μπορεί να κάνει να πούμε το τέρμα που θα της δώσει τη νίκη. Τα λέμε, τα λέμε, καλό βράδυ να έχεις, καλό βράδυ. Νομίζω ο Αριανός που μας μίλησε από τη Γερμανία ήταν σαφέστατη η τοποθέτησή του. Δεν θέλει Καλατζίδη, αλλά θέλει Κάλας.
Δεν ξέρω αν η πλειοψηφία των φίλων του Άρη είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν το ξέρω. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. 838 δεν σου απαντώ. Αυτά εκτός αέρα. Μίλα και λίγο για Πανάθα, ρε Τρισφάλακρε. Πέντε παίκτες κλείσαμε ήδη και άλλοι τρεις έρχονται. Στις επόμενες 15 μέρες. Φουλ το ρόστερ από 15 Ιουνίου. Έτοιμοι είμαστε. Λέω εγώ το αντίθετο. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα. Ναι. Έλα. Γεια σου Κωστή. Καλώς τον. Ωραίος ο Αριανός από τη Γερμανία. Ωραίος. Αν και εγώ παοξής είμαι. Και... ναι, ήτανε σαφής οι σκέψεις του και οι τοποθετήσεις του. Καλή. Συμφωνώ, καλή. Δεν συμφωνώ, τον ακούω, ναι. Να μιλάει ξεκάθαρα και συγκεκριμένα. Έτσι. Πάμε. Ναι, βέβαια, επειδή και εγώ είμαι μικρός ηλικία, είμαι σαν το μεγάλο του το γιο, σκέφτομαι να φύγω έξω. Πόσο ετών είσαι? 26. Εδώ δεν δουλεύεις? Όχι. Εξάντλησες όλα τα περιθώρια? Σε αυτό που κάνω, ναι. Έχεις βρει κάτι στο εξωτερικό το οποίο είναι για σένα προσβάσιμο? Ναι. Είναι δύσκολη η ξενιτιά και για τους γονείς σου, αλλά είναι αναπόφευκτη σε μια χώρα η οποία είναι αντίπαλό σου. Σε ένα κράτος μάλλον που είναι αντίπαλό σου. Για τους γονείς σου δεν θα είναι εύκολο. Ζουν οι γονείς σου? Ζουν, αλλά τι να κάνω εγώ, να πάω να κλέψω καμιά τράπεζα? Δεν γίνεται, όχι. Όχι. Αν πας Ευρώπη εδώ γύρω, δεν ξέρω, αλλά ξενιτιά για το γονιό είναι δύσκολη για το παιδί. Δηλαδή, αλλά από την άλλη μεριά, το να κάθεσαι εδώ και να ταξίνεις, είναι προτιμότερο να φύγεις μακριά. Εντάξει. Και θα μαλώνουμε μέσα στο σπίτι. Θα μαλώνεις μέσα στο σπίτι, βέβαια. Εδώ έχεις λεφτά και μαλώνεις. Χωρίς λεφτά είναι η φτώχεια φέρνει γκρίνια. Γκρίνια φέρνει καυγά, καυγά φέρνει. Είναι δύσκολα, δύσκολα. Δεν θέλω να σου κάνω το συμβουλά τώρα, αλλά σε ρώτησα απλά αν εσύ έχεις εξαντλήσει τα περιθώρια. Μου λες ναι. Εντάξει, σ' ακούω. Ναι, τώρα. Γιατί και η ψυχολογία τώρα ενός 26άρι, φαντάζομαι πως είναι έτσι. Πλάκα κάνεις. 26άρι πρέπει να δουλεύει, να πηδάει, να διασκεδάζει, να φτιάχνει όνειρα για το μέλλον του, να κάνει σχέδια, προοπτικές κτλ. Μπορεί να κάθεται και να είναι ανενεργός. Εδώ ο άλλος πηγαίνει στα 70 στη σύνταξη και θέλει να δουλέψει. Θέλει να παράγει. Θέλει να νιώσει ότι είναι χρήσιμος πια. Γιατί όσοι πήραν σύνταξη και το καθίσαν στο σπίτι, πεδάνανε. Αρρωστήσαν. Όποιος ασχολείται χόμπι ή παράγει πράγματα και τα λοιπά, φαίνεται χρήσιμος, έχει το οργανισμό του να του δώσει χρόνια ζωής. Έτσι. Σκέψε εσύ στα 26 σου πως ήσουν, ας πούμε, μέχρι να στεριώσεις εκεί πέρα που είχα αλλάξει ήδη πέντε δουλειές. Φαντάζομαι. Πήγα στη μία, πλακώθηκα, έβγαλε στην άλλη, μάλωσα την άλλη, με διώξανε, ξαναπήγα, ξαναβρήκα, ξανάφυγα. Είχε δουλειές. Και για τους πτυχιούχους και για τους μη πτυχιούχους και για τους χειρονακτικά εργασίας είχε. Γιατί πέντε, ο κόκκινος είπε ένα στο Φερεντίνο. Καλά, ο κόκκινος είχε λίπο στο μυαλό του, να πούμε. Άμα το έκανες λοιπόν, το IQ ήταν κάτω από το 10. Κοίτα, πλάκα κάνω. Εκεί την ώρα, όταν σε πιέζει ο χρόνος, εκεί μετράει πάρα πολύ ότι σε πιέζει ο χρόνος. Οπότε μπορεί να δώσεις απάντηση λάθος. Ναι. Εκεί ο πιο ψυχρός από όλους ήταν ο Πλιάκος. Κρύο αίμα. Έτσι. Κρύο αίμα. Ο Κοντός ήταν φανταστικός, πήρε το παιχνίδι. Έτσι. Ο άλλος Κοντός τι θα κάνει τώρα όμως? Ποιος? Ο Σαββίδης. Ναι. Φίλος Σαββίδης, η ιστορία τι έδειξε? Ξεφυσούσε. Άκου τι έδειξε η ιστορία. Ποιοι πρόεδροι μεγαλομέτωχοι πετύχανε στον ποδόσφαιρο? Παντελάκης ασχολήθηκε με τον ΠΑΟΚ από το πρωί μέχρι το βράδυ, πέτυχε. Δεν έβαλε λεφτά, έκανε σωστή διαχείριση. Λοιπόν, Μπάρλος Λουκάς, από το πρωί μέχρι το βράδυ στα γραφεία της ΑΕΚ, πήρε ντάμπλ, πήρε κύπελα, πήρε πρωτάθλημα, η ΑΕΚ έπαιξε μεγάλη μπάλα. Γουλαντρής, δεν ήξερε ιδέα από μπάλα, του τρώγανε λεφτά, αλλά ήταν εκεί. Όλη η μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, Άμπαλος, Νταϊφάς, Βαρδινογιάννης, Κόκαλης, Μαρινάκης, πετύχανε. Ναι. Όσοι σε όλες τις δουλειές βάλαν λεφτά και την επιχείρησή τους τη διοικήσανε άλλοι ή τους κλέψανε ή τα κάνανε, να μην πω τη λέξη, ναι.
και απέτυχαν οι επενδύσεις τους. Μάλιστα. Αυτός που διοικεί με το ίντερνετ και με το Facebook δεν υπάρχει. Πρέπει να είσαι από πάνω πρωί βράδυ. Δεν κρατιέται επιχείρηση έτσι. Λέω εγώ. Ναι. Επιχείρηση δεν κράτησα. Λέω όμως από αυτά που έχω μάθει. Από αυτά που λέει η πιάτσα, από αυτά που λένε οι έμπειροι και αυτοί που κρατήσαν επιχειρήσεις με επιτυχία. Πολλά δίνει. Έτσι. Πολλά δίνει. Μ' ακούς? Βεβαίως. Πολλά δίνει, λέω. Πολλά δίνει. Σαβίδης. Εντάξει. Τα λέμε, φίλε. Φιλιά. Yeah, επόμενη γραμμή. Τα λέμε. Έλα, φίλε. Κώστα, καλημέρα, ο Γιάννης. Πού είσαι, ρε Γιαννάκη? Λοιπόν, θα πάρουμε και αυτές τις δύο Γιάννη γραμμές και να είναι αυτοί οι πέντε τελευταίοι. Βέβαια. Σε ακούω. Τι να πούμε για το ΜΑΤ σήμερα. Αν είχε πάει μια ελπίδα, την έχει στο πρώτο ημίχρονο. Δεν του κατσάνε δύο-τρεις φάσεις. Έγινε αντιπίθεση στο 45, όπως με τον Παναθηναϊκό, φάγαμε τον γκολ, τελείωσε το πανηγύρι. Έψη ψυχολογία, έψησαν τα πάντα. Μια διαδικασία play-off που άλλα εγώ προσωπικά περίμενα και άλλα είδα. Ναι. Από ανέκαθεν έλεγα ότι αυτή η διαδικασία των play-off είναι άδικη. Κόπη όλη τη χρονιά, πάνε χαμένοι σε 6 παιχνίδια. Κάτσε, ρε φίλε, τώρα επειδή είναι τελευταίο ο ΠΑΟΚ, τώρα λες τα play-off. Το έλεγα γενικά πάντα. Αυτό δεν τα άκουγα όμως εγώ. Εντάξει, δεν τα άκουγα, εντάξει. Τα λέω τώρα εγώ. Εγώ τα έλεγα πάντα. Ακόμα και τις χρονιές που έβγαινα. Και δίνευα πάλι να χάσω την πρωτιά, ενώ τερμάτιζα δεύτερο στο πρωτάθλημα. Και δύο φορές την έχασα την πρωτιά σαν δεύτερος. Και φέτο είμαι 7-8 βαθμούς μπροστά από Ατρόμητο και από Τρίπολη, χωρίς να αποτιμήσω τις ομάδες, εντάξει, και αυτές καλές ομάδες είναι. Έμενα τέταρτος. Θα ξεκινήσω την διαδικασία από τις 16 του μηνός, του αλουνού. Τι να κάνουμε, πατάμε το κουμπί reset, σηκώνουμε τα μανίκια, η μισή ομάδα θέλει άλλαγμα, 5-6 παίκτες πρέπει σίγουρα να φύγουν, ειδικά αυτοί οι πιο ηλικιωμένοι, να μην λέμε τα ονόματά τους, είναι γνωστοί σε όλους. Ας ελπίσουμε τώρα σε αυτόν τον άνθρωπο που ήρθε. Φυσικά ένας κούκκος δεν φαίνεται να είναι, όπως λέει ο Καμόρα. Να δούμε. Πραγματικά περιμένουμε να δούμε τώρα. Μάλιστα. Απογοήτευση ομάδα, πολύ απογοήτευση. Δεν τις έκαναν ορισμένες, ειδικά το μάτς, για μένα το μάτς κλειδί ήταν με την Τρίπολη στην Τούμπα. Εκεί όντως έπαιξε καλά ο ΠΑΟΚ και πολύ καλά, έκανε καλές ευκαιρίες, είχε δοκάρια. Εκεί δεν το έκατσε, του γύρισε τύχη την πλάτη. Και αν έπαιρνε το τρίπον, τέλος ανέβαινε η ψυχολογία, ανέβαιναν πολλά πράγματα. Δεν έκαναμε, συνεχίζουμε, δεν βλέπεις και όλοι οι ΠΑΟΚτσίδες είναι... Τα μυαλά τους έχουν μέσα, δεν υπάρχει θέμα. Τι να πεις. Δεν υπάρχει. Θα προσπαθήσουμε. Εμένα με εκπλήσει πάντως ότι... Σήμερα δεν με εκπλήσει τόσο ότι ο ΠΑΟΚ έχασε σήμερα και έκανε. Με εκπλήσει τόσο ότι δεν βγήκαν οι Ηρακλειδείς για αυτές τις τρεις ειδικά που μας δουλεύουν. Είναι στα πανηγύρια. Μεγάλη έκπληξη. Μεγάλη έκπληξη αυτό. Εγώ τους περίμενα πρώτος να βγουν. Να μας δουλέψουν, να μας κάνουν. Εντάξει, θα βγουν αύριο το μεσημέρι σίγουρα και θα δώσουν γκάζια. Να κάνουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πατάμε το κουμπί reset όπως είπαμε. Ναι. Βλέπουμε. Τι έκαναμε. Πίκρα μεγάλη. Μαθηματικά υπάρχουν ελπίδες, αλλά δεν πιστεύω. Το είπε και ο Κλάους ότι δεν είναι. Τι ελπίδες να υπάρχουν τώρα. Και διπλό να βγάλεις. Πώς θα το βγάλεις, εγώ δεν βλέπω το τρόπο πώς θα βγει αυτό το διπλό. Το τρόπο, γιατί? Δεν θα τον βλέπω το τρόπο, πώς θα βγει. Μάλιστα. Με ποιους, η μισή ομάδα σήμερα πάλι τραυματίστηκε. Με ποιους θα πας πια εκεί κάτω. Κωνσταντινίδης έξω, αυτό Ράτς έξω, Κλάους με Ενέση θα παίζει, Μακ έξω. Δεν υπάρχει καμιά τύχη, τελείωσε. Δεν υπάρχει ρε ομάδα παγκοσμίως, θα θυμάμαι να κάνει τρεις αλλαγές αναγκαστικές και οι τρεις. Δεν ξέρω, ξένα πρωταθλήματα. Ξένα πρωταθλήματα σίγουρα ο Μάτζιος παρακολουθεί παραπάνω, ο Γιώργος ο φίλος μου και οι υπόλοιποι, για λόγω του στοιχήματος. Αλλά δεν νομίζω σε μεγάλο επίπεδο, σε υψηλό επίπεδο, ομάδα Α Εθνικής να κάνει τρεις αναγκαστικές αλλαγές. Αλλά πρόσεξέ με, όχι από τραυματισμό να πέσει άλλος με κλωτσιά κτλ. Να πάθουν θλάση οι μέση κτλ. Τρεις τέτοιες αλλαγές. Δηλαδή. Να μην νιώθει βιολογικά καλά ο παίκτης μου, να πάθει θλάση την ώρα του παιχνιδιού. Δεν υπάρχει. Κώστα, προπόνητος. Απροπονησία, προπόνητη ομάδα. Τι λέει, τα είπαμε. Ναι. Ξεκίνησε μια χρονιά, εγώ θα έλεγα στυλ Παναθηναϊκού. Φέραμε τον Άγγελο με τα πιτσιρίκια. Λέγαμε να στρώσει η ομάδα να κάνει.
Κάπου στον Οκτώβριο μας βγήκε ο προδοτισμός, πήραμε τη διαφορά. Μετά τον Ιανουάριο δεν ξέρω τι έγινε, αρχίσαν οι τραυματισμοί, αρχίσαν οι πτώσεις, οι προπονησίες, λίγο σε κυνήγησαν και από κάτω. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Τι να πες. Πολύ παράξενη χρονιά ήταν. Δηλαδή εγώ όσα χρόνια είμαι πάω και σαν αυτή τη χρονιά δεν έχω ξανασυναντήσει. Ένα μήνυμα για σένα, σε κατακρίνει. Ναι, τώρα ρε Σικολοτούμπα, Προβατίδη, Φόρτσα, Ιβάν Σαββίδη, τι έχεις να μας πεις, λέει, μήπως και αυτοί που έκραζαν σήμερα ήταν προβοκάτορες οπαδοί άλλης ομάδος. Τσομπανάκος ήμουνα, προβατά και έβοσκα. Απάντα τον. Αυτό τώρα ήταν για μένα. Τι για μένα ήταν. Καταρχήν δεν ξέρει τι λέει αυτό που τα γράφει αυτά. Α, εντάξει, απάντασε. Πού την είδε την Κουλουτούμπα. Την Κουλουτούμπα, μάλιστα. Ναι, πού την είδε. Αυτός λέει, τι, εγώ τι με νοιάζει εμένα. Πού είδε Κουλουτούμπα. Βγαίνουμε και λέμε αυτά που βλέπουμε. Είμαστε μια ομάδα, υποστηρίζουμε μια ομάδα, έχουμε φιλοδοξίες, έχουμε οράματα, λέμε θα κάνουμε αυτό, η ομάδα μας δεν παίζει και βγαίνουμε και λέμε πού την Κουλουτούμπα, πού την είδε. Είναι Κουλουτούμπα αυτό το πράγμα. Έτσι ναι, λέει αυτός, πιστεύω έτσι λέω αυτή που λέω εγώ. Δεν παίξαμε μπάλα, δεν κάναμε, δεν ράναμε, άλλοι καλύτεροι. Τι να πεις. Για μένα δεν, το μήνυμα αυτό που έγραψε είναι άσχετο, δεν μου λέει τίποτα. Πού την είδε η Κουλουτούμπα. Σου είπα, ξεκινήσαμε να κάνουμε μια ομάδα, μας βγήκε ο προθετισμός και μετά μας πήρε κάτω βόλτα. Μας κυνηγήσαν και λίγο και τελείωσε. Λίγο. Πιστέψαμε στα play-off, εκεί προδοθήκαμε. Εκεί προδοθήκαμε. Μας πρόδωσαν πολλά πράγματα. Μάλιστα. Τι να πεις. Έγινε, άντε να κλείσω να πάρει για ένας άλλος. Bye-bye. Όλοι οι Αριανοί αυτό θέλουμε. Η καθάριση και άνοδος. Τέλος. Αφημί θέλετε, ρε. Δεν λέτε. Πάμε στον επόμενο φίλο, ναι. Κώστα. Μάλιστα. Ακούγεται ο Χρήστος. Ποιος Χρήστος. Αυτός της Άνω Μπότσαρη, της Κάτω Μπότσαρη. Έλα. Στον δρόμο. Ναι. Πάνω κάτω. Α, εσύ είσαι με την Μπότσαρη. Ναι. Τελικά δεν βρεθήκαμε. Δεν βρεθήκαμε. Δεν έρχεσαι στο ανάγχωμα. Προτιμάς εκεί τα γυμνάσια. Στο ανάγχωμα δεν έρχομαι γιατί αυτός ο μήνας, ο 15 Μαΐου με 15 Ιουνίου έχει γύρι λουλουδιών και με φέρνει φτερνίσματα και τέτοια, γι' αυτό δεν ήρθα. Ναι, είναι αλλεργικό, άμα είσαι αλλεργικός. Λίγο εκεί στα φυτά, λίγο κάνα μήνα φτερνίζομαι. Τα πεύκα βγάζουν ιδιαίτερα. Πώς? Τα πεύκα, λέω, βγάζουν ιδιαίτερα τη γύρι που άμα είναι ο άνθρωπος αλλεργικός το δημιουργεί πρόβλημα. Ναι, και οι ελιές και αυτά, ναι, είναι λίγο, με τατσούζουν τα μάτια μου λίγο, γι' αυτό δεν πάω. Πάω παραλία ή Καρτατζόγλιο, ναι. Τώρα τι, ξέρεις τι, από άλλο ρε μάγκα μου ήθελα να σε πω κάτι. Ναι. Και πώς να το πιάσω τώρα. Πιάσ' το από που θες, Χριστό. Πιάσ' το από που θες, ναι. Και εμπειρεστατωμένα γίνεται. Το πιο εύκολο πράγμα τελικά στη ζωή είναι ο άνθρωπος να κάνει διαπιστώσεις. Μερικοί βλέπουν αυτό που συμβαίνει σαν γεγονός που διαδραματίζεται, βλέπουν αυτό που βλέπουν μπροστά τους. Εγώ από μικρός το είχα αυτό το πράγμα, ξέρεις, σαν πώς το λένε, σαν έρισμα, πώς να το πω, κάπως να το ψάξω, δηλαδή το αίτιο και το αιτιατό, και εσύ το αναλύεις καμιά φορά ποδοσφαιρικά ποια είναι το κατά βάθος που συμβαίνει, ναι. Πια στο βάθος, το βάθος, ναι. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε τώρα. Είχαμε, λέει, και δεν θέλω λίγο να υπενιχτώ τον τύπο, δεν μου άρεσε τα ελληνικά του καθόλου, έτσι μου φανόταν λίγο κάπως. Κάπως, ναι. Και με ζάλισε, να πούμε. Αλλά το θέμα για μένα είναι από πού προέρχεται το πράγμα πάντοτε. Εδώ θέλω να καταλήξω, από πού προέρχεται. Ακριβώς. Και τώρα ξέρεις, στην κουβέντα πάνω εδώ που περιμένω κανένα μισάωρο, έχω καταλάβει ότι τελικά το αίτιο είναι μέσα, εκεί πέρα είναι το σαράκι πάντοτε, εδώ πέρα σε αυτή την πόλη, την οποία την αγαπάμε κατά βάθος, έχει πρόβλημα αυτή η πόλη. Έχει το σαράκι, δηλαδή το καρκίνωμα, να μου επιτραπεί η λέξη αυτή, παρόλο που δεν μου αρέσει καθόλου. Ωστόσο αποδεικνύει, το καρκίνωμα εξάλλου είναι λάθος κύτταρο, ξέρεις, δημιουργεί το νταβαντούρι όλο. Ναι. Φιλικά συμπεριφέρεται μέσα σε ένα σημείο και κάποια στιγμή τρελαίνεται και κάνει
άλλη, πώς το λένε, άλλη μύτωση λέγεται στη χημεία αυτό το πράγμα. Παθαίνει λαλά το κύτταρο και δημιουργεί αλαντάλα, να πούμε. Παθαίνει λαλά το κύτταρο και κάνει αλαντάλα. Αυτό το έχω ακούσει κι αλλού. Έχει δίκιο. Αυτή την έκφραση λέω ότι το κύτταρο κάνει λαλά, το έχω ακούσει κι αλλού. Ναι, έτσι κάπως συμβαίνει. Κανονικά έχει ένα μοτίβο συγκεκριμένο εκεί που αναπλάθεται, κάνει και παθαίνει ένα πράγμα έτσι, χαριτολογώντας το είπα, το λαλά, τρελαίνεται και συμπεριφέρεται αλλοπρόσαλα. Όμως αντιλαμβάνομαι και από τις άλλες τις ομάδες, γιατί εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Το κατάλαβα. Ότι... Ναι, ναι. Το κατάλαβα τους ΠΑΟΚ, αφού είσαι γείτονας. Αφού είσαι γείτονας, τι. Ορίστε. Είσαι γείτονας, λέω, εκεί στην Τούμπα. Εντάξει, η γειτονιά μας δεν έχει μόνο ΠΑΟΚ, έχει και πολλούς Ηρακλειδείς, ρε. Ναι. Που είναι, πραγματικά είναι πολλοί. Απλώς κάνουν πολύ θόρυβο όταν μαζεύονται λίγοι. Ναι. Να κάνουν τους πολλούς, να πούμε. Σωστό. Εκείνη η διαφορά. Για κατέλεσε στην προσέγγιση σου, για πάμε. Ναι. Ότι τελικά το πρόβλημα που υπάρχει πάντοτε για τις ομάδες εδώ τις δικές μας είναι το εκείνο που είναι μέσα, το συγκεκριμένο κύτταρο. Ακόμα αυτό που λέμε και μάνα της ομάδος, ωραίας τέχνης, να σου πω, βλέπε Ηρακλή, βλέπε Άρη, τι κάνανε δηλαδή αυτοί που ήταν πίσω, δηλαδή να υπερασπιστούν την ομάδα σαν ιδέα και σαν νόημα, ήταν εκείνοι που, ξέρεις, εκ του ασφαλούς, ναι, απλώς διαχείριση κάνανε. Ναι. Και δεν καταφέρανε ποτέ στην ουσία να το προχωρήσουν το έργο, γιατί είναι στην αυτή την ιστορία τώρα, πώς να το πω, όπως μιλήσαν οι προηγούμενοι, διαπιστώσεις κάνουνε. Δεν έπαιξε η ομάδα. Να σε ρωτήσω κάτι. Να με ρωτήσει άλλο και να το τελειώσουμε. Ναι, πες μου, Χριστό, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, ναι, που έχει σχέση με γυμναστική και με τέτοια πράγματα. Φίλε, εγώ έχω δώσει μερικές φορές γυμναστική ακαδημία, δεν κατάφερα να περάσω. Δεν πειράζει. Ναι, αλλά με ενδιέφερε, ξέρεις, πάντοτε η προπόνηση και το πώς προσθέτει και κάνει. Παρόλο που είμαι ΠΑΟΚτσής, εγώ επειδή ήρθα από την Καβάλα κάποτε. Στον Άρη έκανα στίβο, τέλος πάντων αυτό βάλτο σε μια παρένθεση. Βάζω την παρένθεση, για ολοκλήρωσε το, ναι. Ότι πώς είναι δυνατόν μια ομάδα μέχρι εκεί το μάτς που παίζαμε, γιατί εμένα αυτό με ενδιαφέρει, μέχρι εκεί στον Ολυμπιακό που πήγαμε η ομάδα περπατούσε έτσι με ένα τρόπο, προπονητικά φαινόταν ότι η ομάδα το έχει, πίεζε, έκανε και ξαφνικά... Χριστό, μην κουράζεσαι. Επετεύχθη ο στόχος. Έκανες διπλό στον Ολυμπιακό, οπότε επετεύχθη ο στόχος. Τα λέμε, Χρήστο Γλυκέ μου. Τα λέμε. Αυτό ήταν, τι, γεια σου Χριστάρα. Πήγατε στο Καραϊσκάκι, κάνατε το διπλό, σας αδίκησε και ο διαιτητής, έπρεπε να βάλετε άλλα δύο γκολ. Ένα πενάλτι και ένα καθαρό του Τζαλδάρη που διαμέτρησε. Και από εκεί και πέρα τελείωσε το πρωτάθλημα για σας. Εκεί τελείωσε το πρωτάθλημα. Επετεύχθη ο στόχος. Πήγατε στο αεροδρόμιο και τελείωσε. Πόρ τελευταίος. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κωστή μου, τι κάνεις? Πολύ καλά, εσύ. Μπράβο. Ξέρεις τι, κάθομαι τώρα και ακούω όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται και θέλω να μου σχολιάσεις με δύο λόγια δικά σου την δήλωση του Κλάους. Λαϊκισμός. Άμπραβο. Βγήκες τώρα που τελειώνουν όλα. Τι να έβγαινε, άμα έβγαινε πιο μπροστά θα λέγατε κανονικά. Όχι. Δεν έπρεπε να βγει καθόλου. Κωστή, έπρεπε να βγει τελειώνοντας το πρωτάθλημα ή στη μέση που γινόταν όλο αυτό και να πει μαγκές, συμβαίνει αυτό και αυτό και περιμένω εγώ να παίξω με τον Αστέρα και μετά θα μιλήσω να μου πεις τι. Δηλαδή να μας πει τι τώρα, ας πούμε, ο Κλάους, ότι υπάρχει συψενία και προσπαθούμε να κλείσουμε τις πληγές μας και είναι στο έσω και στο έξω. Και ξέρεις που ξενέρωσα, δεν ξενέρωσα που χάσαμε σήμερα. Ξενέρωσα με αυτή τη δήλωση, είναι... Ρε παιδί μου, σαν να έχεις μια πολύ ωραία γυναίκα δίπλα σου, να την ξαπλώσεις στο κρεβάτι και να δεις τρίχα στη μασχάλη, να πούμε σαν γένια. Καταλάβες. Μάλιστα. Εγώ έτσι νιώθω, ρε Κωστή. Θέλω την άποψή σου για να το κλείσουμε και να πούμε καληνύχτα. Τι τρίχα στη μασχάλη, κοιταλίτιδα έβγαλε. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο, φίλε. Δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις ότι από την ξενέρα που έχω πάθει, μιλάω μαζί σου και βλέπω τώρα τη Στάι, να πούμε, με ένα πουκάμισο σαν την ελληνική σημαία τυλιγμένη, που είναι σαν βακαλάος να πω. Δηλαδή θα τρελαθώ τελείως. Και σκέφτομαι αυτό που μου είπε ο Κλάους και λέω, καλά ρε,
κάτω από άλλες συνθήκες και άλλα χρόνια θα έβγαινε ο Κλάους έξω να φύγει στην Τούμπα να πάει, να πάει σπίτι του. Θα το τρώγα ζωντανό. Ποιος θα το φάει ζωντανό, οι κοπέλες που ήταν στην κερκίδα, τα κοριτσάκια. Άλλο πράγμα. Είναι δυνατόν να βλέπεις μπάλα και να γυρνάει η άλλη και να σου λέει να πούμε αγάπη που μου αγαπάς. Είναι δυνατόν. Να τρελαθούμε τελείως, ρε Κωστή. Άλλαξαν τα χρόνια, Δημητράκη. Πες τα, Κωστή, πες τα. Και τώρα τι κάνουμε. Καλές διακοπές. Σαγιονάρα, άκοπο νύχι και παραλία. Μιτσούκο. Μιτσούκο. Και παραλία και από πράσινη σημαία οι παοξίδες θα την κάνουμε κόκκινη να πάμε το νύχι. Το θανατηφόρο, φωνικό όπλο. Δεν το κόβουμε για ένα μήνα. Παντζέτα, ρε, παντζέτα. Και μεταγραφές, μεταγραφές κτέλ. Έτσι. Ναι, ναι. Αφού να φανταστείς ξαπλωμένη, ας πούμε, στην Καλλικράτη και περνάει λουκουμάτζης και τσιμπάς το λουκουμάτζο με τον ήχη. Με τον ήχη του ποδιού. Για χαρά, φίλε. Για χαρά. Υπάρχει τελευταίος. Καπούτ. Καπούτ. Άρε, μπαχλαμά μετά τον ακροατή από Μπότσαρη. Δεν κάψεις φλάτζα και κάνεις αύριο εκπομπή, θα σε λέω Σούπερμαν. Με εκτίμηση ο Στραβοτσούτσινος. Φίλε, εγώ είμαι εκπαιδευμένος. Εγώ είμαι εκπαιδευμένος. Χρόνια τώρα, στα δύσκολα. Μη με λες εμένα τώρα. Ιστορίες για αρκούδες. Μια χαρά τα είπε ο άνθρωπος. Εγώ του καταλαβαίνω. Εμένα το IQ μου είναι στο 40. 205 είχε ο δικός μας. Γιάννη, βοήθαμε λίγο. Ο Θεσσαλονικέας 205 είχε. Και ο Αϊνστάιν πόσο είχε. 160. Και τι ψήφισε ο Θεσσαλονικέας, αυτός εδώ ο μεγάλος στο IQ, Παπαγεωργόπουλο. Μάλιστα. Λες να ακούει Ραπτόπουλο το βράδυ. Έχει γούστο. Καλή συνέχεια, κύριε Μεγιάννη Χιλιτίδη, για χαρά. Για 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 κύριε Μεγιάννη.